Ξεκινάμε λοιπόν. Game 1. Κάτσε να κλείσω το τέτοιο. Αυτό το άμα δεν μένανε εκεί και ήταν για λίγο, τότε θα μπορούσα να τα κλείσουμε μαζί. Άλλο και το κτίβια και έτσι. Εγώ, GD George, μη με σμία. Yeah. Yo. Ξεκινήσαμε στο tour. Δεν έχω δει ποτέ τον Mimic να παίζει. Και εγώ δεν είμαι σίγουρος. Ότι είμαστε στο challenge πάλι, το challenge δεν δούμε. Όχι, όχι, πρέπει να δουλέψεις εσύ. Θα κρατηλάστε. Είναι αυτό το Grand Finals Finals, τα Winner Finals, Semi Finals. Πώς δεν αλλάξεις, θα κάνεις αυτό το θέμα, αλλά... Ναι ρε, ναι ρε, μπορείς πραγματικά. Πώς θα κάνεις αυτό τώρα, τα βράκια. Oh God, θα έχει full screen, όχι. Πώς μιλάς για το game, ε? Τι είναι αυτό? Είναι ήδη σε high percent ο GD George. Ποιος έχει καλύτερο Metal B? Βέβαια το... Τα δύο τέτοιο δεν έχουν. Καμίσεις. Δεν έχουν και δύο το σπάτι το τόξο. Ναι, αλλά το ένα τόξο μπορείς να το παίξεις όποτε θέλεις. Και το άλλο τόξο έχει δύο charging, δύο charges. Η full charge ή half charge. Και δεν μπορείς να το πετάξεις άμα δεν είναι ήδη σε ένα charge. Α, δηλαδή είναι, δεν είναι τσάτς καθόλου το... Τα είδε και τα δύο ήταν να κάνει τσάτς. Ναι, το ένα, το ένα έχει δύο τσάτσεις, ενώ το άλλο μπορεί να κάνει τσάτς όσο θέλεις. Ποιο είναι πιο? Ωραίο dance μας. Το του Byleth. Έχει δύο stages. Half τσάτς και full τσάτς. Δεν μπορεί να το κάνει ενδιάμεσο. Οκ. Ενώ το Link έχει ένα. Το Link έχει το τσάτζάς για όσο ώρα θέλεις. Πρέπει να τα αφήσεις, δηλαδή, του Byleth. Yeah. Αν πατήσεις B και τα αφήσεις, θα περιμένεις μέχρι να κάνεις το charge του. Δεν μπορείς να τα αφήσεις από το τέλος. Ναι, άμα το κάνεις περιμένω όμως παραπάνω από το charge, θα στο φύγει. Ναι. Δεν έχω παίξει. Δεν έχω καμία ιδέα. Όπως βλέπεις, το high percent για τον Byleth είναι πολύ πιο χαμηλό από το high percent για τον Link. Σκοτώνεις πολύ νωρίς τον Byleth. Yeah, yeah, είναι πολύ δυνατός. Υποτίθεται. Πώς έχει πάει το meta του Khan? Α, δεν το έχω ψάξει καθόλου. Εγώ ξέρω ακόμα, ας πούμε, ότι κανείς δεν ασχολείται με τη Min-Min. Ναι, αυτό ισχύει. Δεν έπαιξε κανένας, πράγμα ήρθε, έφυγε και όλοι απλά παίζουν στη τώρα. Ο οποίος είναι σωστό, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει το δεύτερο Fighter Pass. Υποθέτω, άμα αγοράσεις το Pass αντί για το 2600, θα παίρνεις δώρο μια Min-Min. Μακάρι να ίσχυε πράγματι, να ήταν πράγματι αυτό. Θα μου άρεσε καλύτερα. Όπως ήταν ο Piranha Plant. Ναι, ναι. Είναι το ίδιο πράγμα πάλι, δηλαδή το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Είναι 6 χαρακτήρες, τεκλακλή. Και απλά προσποιηθήκαμε για λίγη ώρα ότι μην είναι η σημασία εκεί. Γαμώτο, είναι τόσο κρίμα. Θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε άλλος. Θα έπρεπε να ήταν εκεί στο Ritual Release, αμέν. Για να την ξεχάσει ο κόσμος και να μην νοιάσει την αρχή. Φαντάσου να ξεκινούσε το δεύτερο Fighter Pass. Να χτυπούσε κατευθείαν με αστή. Για να έχουν δεύτερη μήνυμα. Ρε, θα ήταν τόσο καλό. Θα ήταν πολύ ωραία αρχή. Τι κάνεις! Ω, τον έσπασε. What? Οκ, κοίτα. Δούλεψε. Κάιντα. Το αποτέλεσμα εδώ είναι. Τι ήταν τούτο? Νομίζω, και αυτό είναι θεωρία, ναι, ότι έχει δύο hitboxes στο down B. Α, το ξύπνησε. Το χτύπησε κάποιο νωρίς, δεν ήταν... Έχει το initial hitbox που είναι πολύ δυνατό και ένα άλλο μετά που είναι πιο μαλακό. Και ότι όσο τον με το που το κοπάνισε ήταν σε... Ήταν ακόμα σε στα... Invisibility. Ναι, το κοπάνισε νωρίς. Yeah, και το δεύτερο hitbox το χτύπησε. Το χτύπησε πολύ νωρίς. Θα μπορούσε να περιμένει δεύτερο αυτό. MK Leo της Ελλάδας, συμφωνώ. Ποιο το λέει? Δεν ξέρω. Ποιος παίζει με MK Leo? Ποιος παίζει MK Leo? Ο Joker παίζει MK Leo. Δεν παίζει κανείς Joker εδώ. Δηλαδή παίζει, αλλά παίζει Billet τώρα. Yeah, yeah. Όμως σταματήσει να παίζει Billet θα είναι MK Leo. Until then though. Not. MK Leo until proven wrong. Αντιπρόβεν innocent.
implying πως MK2 είναι πολύ... Yes, that's the joke. Okay, yeah, yeah. Είναι Smash player. Therefore... Αυτό είναι αλήθεια. Δεν κάνει μπάνιο. Όχι, αλλά κάνει κάποια κλίματα σίγουρα. Όχι, δεν κάνει μπάνιο. Φυσικά και δεν κάνει μπάνιο, αυτό δεν χρειάζεται καν να το συζητήσεις. Έχεις δίκιο. Χεκ. Ρίπ Domo's. Αλλά στην αρένα. She died. Domo's Internet. Oh no. Το περάσαμε. Δεν έχουν καθόλου καλό Internet στην Κρήτη. Έχει κάνει LAN, νομίζω έχει πάρει. Ναι, το είπε μόλις τώρα, ότι έχει χαλάσει το USB port στο Swift. Oh, come on. Yeah. Να πας να αγοράσεις LAN για να σου χαλάσει το USB port. Τι λες τώρα. Fuck. Αυτό ήταν κρίμα. Αυτό ήταν μεγάλο κρίμα. Δεύτερο κρίμα. Μικρή πάντα. Καλύτερη πάντα. Yeah. Ναι, γιατί είναι μικρή. Α, επίσης το bow του Billet δεν έχει arc. Αηθεία. Ναι. Πόσο συχνά θα συναντήσεις το arc στο Link anyway, εκτός να το κάνεις off-stage μόνο. Δεν έχω δει πολλούς να τσαρτζάρουν πολύ το Link, απλά το πετάνε γιατί υπάρχει να το δεύτερο. Αυτό λέω. Άμα το κάνεις πολύ αδύναμα ή γενικά αν το κάνεις πλατφόρμα θα βρει κάτι πριν αρχίσει να πέφτει. You know, ή αν δεν βρει κάτι είναι πλέον εκτός. Πω, τον έκανε γρήγορα. Πολύ νωρίς. Ωραίο το όψιμος. Μ' αρέσει πολύ το Texas που κάνει, που τον πιάνει πάντα με γράφη. Α, είναι τόσο καλό. I am thinking. Να το κυνήγησε και στην πλατφόρμα τώρα εκεί, το fair. Yep. Δεν μπορώ τώρα. Τι έγινε. Δεν τίποτα τώρα, είμαι aware και τα moves. I can't. Είναι σαν όταν σε κάνω aware ότι... Αν εγώ κλείνω στα μάτια σου και το σκέφτεσαι. Ναι. Όχι, σε άκουσα ότι λες μια λέξη πολύ συχνά. Και μετά μόνο αυτή τη λέξη. Και αυτό ωραίο. Ας μην μπούμε καθόλου ωραίο μπακερ όλη. Ναι, ας προσπαθήσουμε λίγο, δεν είναι πλέον αστείο. Ελπίζω να μην κάνει κάποιο ωραίο μπακερ. Ωραία, δεν είναι καθόλου αστείο. Ωραία, χαίρο που συμφωνούμε. Πολύ πάντως μεγάλη διαφορά αυτό το μάτσο από το πρώτο. I wonder what happened. Πολύ πιο μας έδινε. Έγινε download, θα δούμε το Joker Round 3. Μ' αρέσει που κάθε φορά το λέω κάτι άλλο. Μία θα το πω Round, μία θα το πω Mialtis, μία θα το πω Game. Ενώ το σωστό είναι μόνο Game. Ναι, αλλά δεν θα δούμε Game 3. Είμαστε Round 1. Γιατί το λες, που ήδη έχει νικήσει το πρώτο Diddy's Joy. Έχεις απόλυτο δίκιο. Όχι, το έκανε. Νομίζω ότι είχε νικήσει στο πρώτο Λουμίσμα. No. I'm paying attention. Ήταν ο Μπλε και έκανε πόζα στο ίδιο βασίλεμα με τα 4 όπλα του. Έχεις δίκιο. Δεν τον άφησε να έχει 4 όπλα, μαζί κάστε. When does your dad play you have 4 weapons? Αυτό το νέαρ μου άρεσε. Ωραία είναι αυτά τα νέα σου βγαίνουν μέσα. Yeah, είναι, αυτά λέγονται σε εξήξη, μου αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Μίμης μας νίκησε τα 6 ευρώ του GT George. Πάμε τελικά Game 3. Ποια είναι τα 6 ευρώ? Mobile. Ε? Mobile. I don't get it. Κάνει 6 ευρώ. Oh, DLC, get it. Yeah. Got it, sorry. Dumb. Λοιπόν, είναι ένα πολύ, πώς να είναι, original και δικό μου αστείο, καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω. Δεν πειράζει, θα έρθει ο Πίδεθ με το... Θα έρθει ο GT George με το άλλα 6 ευρώ. Με τα λίγο καλύτερα έξω. Τα 6 ευρώ. Θα αλλάξει όμως, δεν τον βλέπω να βγαίνει την αρένα. Α, δεν νομίζω, λογικά θα μείνει πάλι. Πουπ.
Αρχίμα, ακουγόμαστε καλά. Δεν είναι κανένα τεστ για τον ήχο καθόλου. Από ό,τι άκουσα λίγο, ακουγόμαστε μια χαρά. Ίσως, και θέλω να με βοήθησε αυτό, μπορεί να είναι λίγο πιο δυνατά η μουσική του παιχνιδιού. Από ποιότητα ήχομασταν εντάξει πάντως. Great. Ακούγεται η μάνα μου. Yeah. Πολύ. Όχι, λίγο, δεν κατάλαβα τι είπε, απλά άκουσα μια φωνή. Ωραία. Okay, βγήκανε. Έχετε τα 6 ευρώ. Έχω τα 6, τα άλλα 6 ευρώ. Θα πάμε 12 σύνολο. Γεια σου, Μουσούδη. Πάμε ο λίγον. Πάμε λίγο. Για πάμε λίγο. Όπα. Να το σύνθε. Το χρώμα εκεί έσπασε. Το βλέπω. Ούψι, ντουλτς. Ω, κοίτα, τα άλλα 6 ευρώ. Ναι, ήρθαμε. Δεν θα το περίμενες. Θα φέρνει και τον μπαμπά του σε λίγο. Joker time. Και τώρα είναι ο αληθινός Μκλέο της Ελλάδας. Μκλέο. Όχι, νομίζω ότι ο Μκλέο παίζει και Μπάιλο. Παίζει Joker Μπάιλο. Okay, that makes even more sense now. Yeah. Now I see the funny. Ο Μάκλιο έκανε τίποτα ή ήταν unaffected? Νομίζω ήταν unaffected, δεν έχει κάνει κάτι. Out. As far as we know. Yeah. Δεν ξέρουμε το ποινικό δουλειό. Έκανε λόλικακι. No, stop. Έκανε loitering. Όχι, με την κανονική λέξη. Loitering. Ωραίο τέτοιο. Loitering and littering. Όχι, littering. Τι θες να μου πεις? Κάνει αυτή τη στιγμή με τις σφαίρες του Joker. Δεν μάζεις, βλέπεις να μας δείχνει κανένα case. Όχι, τα αφήνω όλα κάτω. Να τα μάζεις μετά οι καθαριστές στο Pokemon Stadium. That's a lot of bull casings, bro. For his special attack, he uses a gun. For his noodle gun, he uses a gun. Το πήρε πάντως το stock. Είμαστε ίσα στα stocks. Mm-hmm. Και το damage διαφορά. Ίσως δεν θα σώσει το άλλο 6 ευρώ. Δεν κατάφερε να κάνει πολλά με τον Αρσέν. Και αυτό είναι... Οπαλάκια. Πολύ νωρίς. Πολύ καλή δουλειά. Και πολύ... Ή πολύ καλό killing power το Apple του Link. Έχει like κάποιο... Πρέπει να το χτυπήσεις πολύ μέσα σου για να πιάσεις πιο καλά ή δεν έχει σημασία? Όχι, είναι το ίδιο. Γιατί θα βγάζανε ένα ωραίο σύμπ. Τέτοιο gimmick. Θα μπορούσε, ναι, αλλά δεν έχει sweet spot. Είναι το ίδιο gimmick στο Doom. Ναι, υποθέτω αυτό το κάνει ακόμα καλύτερο. Αυτός. Ωραίο το boomerang διαγωνία και να κάνεις jab, να κάνει air. Να δημιουργήσει ένα wall of hitbox, να έχετε να έχετε. Αααα, πολύ κακό. Ου, παραλίγο. Ωριακά. Και η βόμβα πολύ καλή. Να έρθισα. Είναι πολύ καλά όλα τα προσέξεις. Πολύ καλά προσέξεις. Είναι πιο καλά τώρα, αναρωτιέμαι. Από τι? Από το παλιό, τώρα που δεν σκάνε μόνο τους. Σίγουρα, ναι. Είναι τελώς διαφορετικά. Νομίζω ότι έχουν και λίγο μεγαλύτερο healing power από τα παλιά. Εντάξει. Αυτό θα μπορούσε να έχει γίνει και χωρίς να αλλάζει το... αν έχουν timer ή όχι. Αν θέλει να κάνουν από αυτό το projectiles, ας πούμε. Μπορεί να ήταν αυτή η σκέψη σου, ότι επειδή το κάνανε να είναι remote controlled, σου λέει είναι πιο δύσκολο να το πετύξω, ας το βάλουμε να δυναμώσει λίγο. Νομίζω ότι αυτή ήταν η λογική τους. Θες πόσο υψηλό percent έχει ο Link. Και δεν τον σκοτώνει. Και πέθανε. Και πέθανε μόνος του, μπράβο. That's different, that's okay. Hey, you're allowed. Παπαπού. Για να δούμε. He's slashing the man. He's slashing. He could be slashing the man, though. Hey, he could be. Είναι και ίδιος ο kill percent αυτή τη στιγμή. Good one.
Και το αφή τον effect. Ωραίο play, ωραίο match για πρώτο θα έλεγα. Ναι, πήγε αρκετά καλά. I liked it. It was good. Πολύ τα τέξεις στο μήνες. It was fun. Okay, και μετά πάμε round 2 κατευθείαν. Ναι. Λογικά θα έχουν τελειώσει τα πιο πρώτα round. Κάτσε να δω το τι φτιάχνει το χρώμα εκεί. Το έχω as low as possible και να αλλάξει το χρώμα, I guess. Όχι, πολύ. Γιατί κάνει color key, βγάζει και τα άσπρα. Δεν έχω ιδέα, μήπως έχεις βάλει δύο color keys, θέλω να πάω στο άλλο. Nope. I don't, pretty sure. Είχε pick screen button all along, damn me. Το κάνει, εδώ, δες. Δεν βλέπω κάτι να αλλάζει. Όχι, έφυγε πάλι. Ναι, έφυγαν όλα. Γιατί? Πριν ήταν εντάξει, τι έβαθε. Τα γράμματα τι χρώματα, τι χρώματα έχουν, λευκά. Ναι. Μπορώ να τα αλλάξω εγώ μέσα από το chat, από το Twitch. Δεν νομίζω. Όχι, δεν μπορώ. Γιατί έτσι. Άρα, κύριε, πριν ήταν εντάξει. Και μπορώ μόνο να δυναμώσω το κολοκί, γιατί ήδη το έχω as low as possible. Κάτσε λίγο. Σε μου, ποιο είναι. Ποιο είναι το. Ποια επιλογή είναι. Τι λέει. Λέει ότι πρέπει να αλλάξει ένα option. Οκ, okay, ποιο. Ποιο. Κάτσε να βλέπει. Βλέπει. Να βλέπει. Ο Άναν. Apply loot. Να κάνω κάτι για να πεταχτεί το άσπρο πιο έντονα. Να κάνω δεύτερο κολοκί και το άσπρο να το κάνω να φαίνεται full. Να κάνεις ανάποδο κολοκί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Το κολοκί τι κάνει, γιατί αυτό δεν είναι το χρώμακι. Μήπως να βάλω κολοκί και όχι χρώμακι. Για δοκίμασε. Γεια, yeah, αυτό ήταν. Και το έπιασε καλύτερα τώρα. Μήπως θα χαμηλώσει το threshold. Είναι στο 0. Και το similarity και το smoothness. Άμα το δυναμώσω φεύγουν. Γεια, yeah, όντως. Χαίρομαι που το κάνει αυτή την real time though, that's fun. Α, το φτιάξατε. Φτιάξατε την εχοτρίλεξη. Δεν θα την έλεγα. We passed it. Πώς το λέμε στα ελληνικά. Πατεντιάσαμε. Φαινόταν ok πριν όμως. Να ρωτιέμαι. Αυτό είναι το background. Guys, look, it's Anand. Σίγουρα όχι. Το και ώρα. Και θα παίξει εναντίον. Κένσι. Του Κένσι, οκ, ωραία. Μ' αρέσει που είχαν βάλει το αποτέλεσμα, αλλά πήρε λίγη να εμφανιστεί από το, wind, από το round 1 στο round 2. Και μόλις πήγα πίσω να το δω, εμφανίστηκε. Κένσι. Παπ. Awesome. Πλάι Κένσι. Με έναν πολύ dominating funky comb. Απλά χαμήλων λίγο το σκούρο, να το κάνω λίγο πιο σκούρο. Να μην είναι ακριβώς αυτό που θέλει να βγάλει. Ώστε να κάνει τη διαφορά το similarity. Δεν μπορείς. Να κατεβάσω το hue ή το saturation. Το luminosity να δεν έχει. Έχει ένα val. Value. Νομίζω καλό είναι αυτό. Το ρίχνει λίγο όλο μαζί. Το value είναι, ναι. Έφυγε τελείως. Άπιο. Πήγεσαι τελείως όλο χρώμα.
το color key έβαλα, όχι το chroma. Το έχασε τώρα. Πρέπει να το ξανακάνω pick. I'm to hide. Κρύπτο, γιατί ξεκινάμε. Yeah, okay. Δεν έχω δει τον Γένση ποτέ επίσης. Έτσι Φάλκο. Παίζει έναν Φάλκο. Ποτέ είσαι ότι καλό Φάλκο κιόλας. Νομίζω είχαμε ξαναδεί κάποια φορά να έχουν εσύ. Ο Άννα παίζει ένα καλό που έγινε τρέινερ. Ίσως έκανα... Χριστό, έκανα crew battle. Ναι, ναι, παίζει, παίζει. Τι διαφορά έχει το chroma και το color key? Θα σε γελάσω, είναι βέβαια. Like color means... Θα έπρεπε να ξέρω, είμαι γραφίστας, αλλά θα μάθω κάποια στιγμή. Μαλάκα, χαμαλό εδώ. Γραφίστας. Γραφίστας, fuck. Τώρα το πες, γιατί χάθηκε η λέξη. Είναι δύσκολο λέξη, το καταλαβαίνω. Έφυγε. Σκεφτόμουν άλλες. Άλλες λέξεις που δεν έπρεπε να πω. Ου, τον σκότωσε από τόσο νωρίς. Πάει, τον έβγαλα έξω. Ο Φάλκο μπορεί να είναι πολύ hype και να πεθαίνει πάρα πολύ γρήγορα. Δεν έχει middle ground. Ελπίζουμε το πρώτο. Yeah, 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 πρώτα. Έτσι κι αλλιώς πάντα θέλει να είναι hype ματής. Ωραίο beyond stage, μισή του. Δεν πειράζει. Του παίρνει. Ναι, του παίρνει πίσω το lead. Δεν μου πάρεις και λίγο με το αυτό. Θα πάρει κανένα kill. Να δω τα uptills, ήρθαν τα uptills. Καλά uptills. Ωραία το κυνηγάει. Yeah, αρκετά καλό. Μακάρι να ήταν καλύτερο το... Let's game του Άννα. Ου, παραλίγο. Άμα ήταν sweet spot αυτό. Τώρα το πρόβλημα... Μακάρι να έχει το down air του Millfall, το πες. Ναι, σίγουρα. Το θέμα με το reflector το δικό του είναι ότι έχει πολύ περισσότερο lag που κάθεται ο Φάλκος στο ταξίδι. Περιμένει να γυρίσει πίσω. Τι ας το έχω μπροστά. Θα πάρει ένα kill. Ούτε το upbeat δεν πρόλαβε να τελειώσει. Το πρόλαβε ο Τσάιζερ το δικό του upbeat. Γίνησε πιο μετά. Έτσι, ναι. Ναι, όντως δεν πρόλαβε να βγει το τελευταίο hitbox. Αυτό είναι F στα νούμερα του Φάλκου γενικά. Yeah. Το κυνήγημα και... όχι. Ωουου! Θα ήταν cool εδώ. Έχασε το stop για να κάνει το... για να το κάνει. Ναι, θα μπορούσε να είναι hype. Θα μπορούσε να ήταν hype. Ναι, για να δούμε. Το έχασε το smash. Πήγε... το ίδιο που τον σκότωσε το πρώτο σκότωσε. Το σκότωσε έτσι. Ωραία. Και δεν γυρνάει από εκεί ο Φάλκο. Με ένα ωραίο backer stage spike. Should have tech'd. He didn't take. Didn't take. We are supposed to take those, όπως λένε. Yep. Δεν δουλεύει το challenge. Γιατί δεν δουλεύει το challenge. Τι κάνει το challenge. Άναν. Τίποτα. Fuck, it's fine. Άναν. Τι έγινε. Άναν. Είπε Άναν. Άναν. Εγώ ήταν Άναν. Άναν. Ας θέλω να πω κάτι εγώ. Ναι, ξαφνικά δεν φαίνεται καθόλου. Συνήθως όταν πας για tech το καταλαβαίνεις πριν σε έχει κοπανίσει ο αντίπαλος. Ότι λες, α ωραία, θα πεταχτώ προς την πίστα. Θα σπατήσω το R. Το πατήσω το R, στη σωστή στιγμή ελπίζω. Είναι αρκετά μεγάλο το window νομίζω. Hero. Να το πατήσεις. Hey, ο Κιάν σε πήρε hero. Ο ήρωας. Για να δούμε, θα κάνει κάτι με αυτά τα 6 ευρώ. Let's guess. I'm gonna go with no, γιατί ο Άννας είναι πολύ καλός στο game. Ναι, ο Άννας είναι όλος καλός στο game. Άννας με hero εδώ. Ένα εδώ. Ένα ωραίο speed up. Ξελεράτο. Καλύτερα.
Ωουου, ωραία, έκλεισε το πάνω. Είδα το μενού του Hero και για λίγο νόμιζα ότι μου άνοιξε κάποιο παράθυρο, το λάθος. Από το είδα στην άκρη των ματιών μου και αγχώθηκα. Έκανε το ρολ. Έκανε το ρολ για το Thwack. Το πήρε όμως το πιο το ένα. Δεν θα πεις, δεν μπορείς να πεις. Ένα ήταν, πάρε το. Ένα ωραίο σνούς. Σταμάτα να πεις, δεν μπορείς να το πεις, όχι. Σταμάτα, σταμάτα. Σταμάτα να λες. Έχει καθόλου matchup knowledge ο Άννων? Δεν νομίζω, δεν παίζουν πολύ χειρό. Έπαιζε ο Σπένες μια δόση. Όπου τώρα την ακούει πολύ τη μάνα σου. Ακούγεται πολύ, ε. Όταν μιλάω ή συνέχεια. Δεν πρόσεξε. Υποθέτω πρέπει να μιλάς. Όχι, συνέχεια. Τώρα την άκουσες. Yeah. Συνέχεια, ωραία. Όχι, το εκτιμάω. Πάμε πάρα πολύ αυτό. Και πρέπει να υποφέρουμε για λίγο. Τι φωνάζει. Είναι ζωντανός. Κάνουνε πρόβα. Αχ. Yeah. Nice. Τότε όχι, είναι σημαντικό. Είναι. Θα μπορούσα εγώ να... Α, μπορώ να φύγω για λίγο και να μπει ολομάδος θέση. Γιατί ξέρεις ότι θα σταματήσεις την πρόβα νωρίς? Θα σταματήσεις σίγουρα πριν από εμάς. That's fine, don't worry about it. Του πήρε άλλο ένα στόκ που λες. Του το πήρε, του το πήρε. Ivysaur. Να δούμε αν θα κάνει download για το επόμενο γύρο. Yeah. Μπορεί να υπάρχει, δεν το ξέρεις. Μήπως υπάρχει τι? Παιδιά... Τώρα καθυστέρησε. Ακούγεται που να μην ακούγονταν. Αν μιλάω πιο πολύ, δεν θα πει κάτι καθόλου. Γιατί θα μιλάω εγώ. Πώς είναι forward B, forward B. Μιλάς συνέχεια σαν να... Για να καλύψουμε το copyright strike. Ναι, ναι. Από το play της μάνας σου. Θα μας κάνουν demonetize. Κάναμε leak. Να μας το πάρει όμως το kill τώρα, ή αν έγινε το download ήδη. Πες και να έγινε, να δούμε. Whack. Ένα whack στο... Ένα χάσμα στο κενό. You shouldn't do this. Ωραίο το σώμα. Κοιτάει όλα τα εξέβρα. Πώς εξέβρα. Πώς το downbeat μπορεί να έχεις ένα downbeat. Φαντάζω να κοστίζει 6 ευρώ κάθε φορά που κάνεις το downbeat. Τι είναι αυτό, Γιάννη? Παιχνίδι της EA. Funny. Thanks, Redditor. Anyway. Αυτό. Μ' άρεσε που έκανε το ποιο ήταν αυτό που έκανε. Ή το power strike up, δεν ξέρω, ένα από τα δύο. Και τον κοπάνσει λίγο με ένα rhythm leap και το κόπου θα ανημίσω. Αλήθεια. Αλλά το έχει κρατήσει. Αλλά το έχει κρατήσει. Ουφ. Ναι, δεν ήταν το ουφ, ήταν το strike up. Και άλλο εφέ. Όπα. Για να δούμε. Αν θα το πάρει το kill τώρα. Okay. No punish με το whip. Πολλά whips στη σειρά. Δεν κάνει καθόλου κάποια δουλειά. Μ' αρέσει πολύ. Όχι. Και τον έπιασε. Με το thwack. Oh no! Και πολύ ψηλό πεσέ. Ήταν πολύ ψηλό. Ναι, ναι, ήταν. Oh, that's good. That's fun. Για μένα, για τον άλλον δεν ξέρω. Εμένα όμως μ' άρεσε. Για τον άλλον μπορεί να μην ήταν τόσο fun. Heck, thwacked live. Let's go. How do you come back from that? Doctrock, γιατί πετάει? Πετάει Doctrock. Ας το ρωτήσω. Ναι, πετάει. Let's go. Πάμε άλλο ένα ωραίο χειρό. Τώρα μπορεί να έχει γίνει download, γιατί φαινόταν λίγο να κρατιέται στο τελευταίο stock. Για να δούμε. You have to do it to them. Για να δούμε backer σε backer. Γυρνάει από αυτό το χειρό βέβαια, καλό μπει. Εκεί κάτω που ήταν και ένα zoom μπορεί να το τύχαινε. No. Το whack έφυγε. Αντίο. Πολύ low profile, Squirtle. Είναι.
One of the kind. That's not how you say that. That's not the phrase. Oh no. That's gonna... Ooh, the stage fight. Excellent. Αυγό σαλάτα. Έκανε το download λοιπόν. Δεν ξέρω πόσο εύκολο το ανέβασε το τάμα τώρα. Ποιο τραγούδι. Δεν έχω ιδέα. Θα μπορούσα να φανταστώ. Psych up. Oh, frames. Ου, καταρέ. Έχει μεταλλεύει το καθαρέ του. Oh no, είχε αφήσει ο Άννα το χειριστήριο κάτω. Και ανοίξε το Discord να αρχίσει να βρίζει. Τον έφερε. Αυτό που παίζει στο Battlefield. Παίζει στο Battlefield. Δεν ακούω, δεν έχω ήχο. Ούτε εγώ. Είναι περσόνα. Στην Battlefield. Δηλαδή ναι, μπορεί να είναι, αλλά για να λέει αυτό που παίζει στην Battlefield πρέπει να είναι της Battlefield, όχι γενικά. Όχι ρε, όλα παίζουν στην Battlefield. Από πάντα. Για το τελευταίο αυτό. Το παίζει τώρα. Ναι. Δεν ξέρω τι παίζει, δεν ακούω. Α, τι παίζει εδώ. Ου, ωραίο. Downer σε upper. Μαζί burst. Pointless. Yeah. MP gone. Και τώρα δεν έχει recovery για λίγο. Το zoom πόσο MP κοστίζει. Και το MP κοστίζει και το MP. Νομίζω 10 MP κοστίζει το MP. 5. 5 κόστισε το πρώτο level. Και άτο. Magic bus nut. He meant to say climax. Please, understand. Έχουμε πολύ καλή ποιότητα stream όπως θέλετε. Τι εννοείς, τι ακούγεται το μουσική καλά. Όχι, δεν το πρέπει να λέει πως έχουμε καλή ποιότητα stream. Α, δεν ξέρω. Έχω την αίσθηση ότι κάτι φορές θα κάνουμε live και θα είναι... Το Twitch θα μας έχει και options και πολύ καλή ποιότητα, άλλες φορές όχι. Ου, το διάβασε το ρολ. Και εδώ πέρα ο Άναν μας δείχνει. Γιατί είναι ο Άναν. Γιατί πες καλά το game. Πες ας καλή game. Γι. Μπράβο στον Άναν. Ξέσιο. Πάμε λοιπόν Winners Quarters, να δούμε. Yep, let's go. Βρήκαμε και όλες quarters. Βρήκαμε, δεν ξέρω. Ξέρω ότι δεν υπάρχουν άλλα round 2. Έχεις δίκιο. Άρα θα πάει Winners Quarters. Να κάνουμε... Έχουμε τρεις επιλογές, να μην κάνουμε πάλι άναν. Τα βλέπεις? Τα κοιτάω, ναι. Μας είπε κανένας, ελπίζω να τα κανονίσουμε στο chat. Καλησπέρα. Εσπέρα. Καλή εσπέρα. Να δούμε μήπως Doberman ή όχι ο τρεμμάτος. Doberman πάμε. Doberman τελείω. Profile. Θέλω να κάνω copy το Stasiansky. Να μην το γράφω. Paste. Stasiansky. Τι? Stasiansky. Ου. Nice. Τι σημαίνει Stasian? Anastasian. Μπορεί να το λένε Anastasian. Sounds like a stretch. Μπορεί να είναι, αλλά δεν νομίζω. Oh god, here we go. Let's go. Look at that. It's the Richter. It's the Bellman boy. Let's go. Για να δούμε. Ο Βελμόν Δίος. He do belittering though. Ο Bellman κάνει πρόβλημα. Απλά πετάει πράγματα στο πάνω. Ωραία, θα κάνουμε tier list. Που θα λέει κάθε χαρακτήρας ποιο crime έχει κάνει. Θα βάλουμε τους Μπέλμος σε littering. Αρκεί να μην βάλει κανένα στον δυο σας, εντάξει, ότι είναι overplay. Ναι, αλλά είναι αλήθεια. It's just a fact. We know it. Joe, bro, come on.
πάρει τηλέφωνο το Doberman και πιστεύω να πάρει Captain Falcon επειδή το Falcon Punch είναι OP. Οκ. Okay. Ο Doberman έχασε ήδη ένα στόχο από τον Doberman. Keep dropping. Για να δούμε τι θα κάνει. Είναι τόσο στην τύχη ο Doberman αν θα παίξει καλά την μια μέρα ή όχι. Πραγματικά. Reflect some of the stuff please. Thank you. Yeah, he tried. Οκ. Ήταν προς να τέλει. Δεν ξέρω γιατί έκανε run και dash, ήταν ακριβώς δίπλα του. Να κάνει κανένα down. Θα μπορούσε. Πολύ ωραία δουλειά από τον Stashansky. Ναι, το μέτρη πάρα πολύ καλό. Να αφήνει τον Doberman να πέσει. Ναι, και δεν έχει βγει καθόλου από τέτοια στην πίστα. Δεν το κάνεις ιδιαίτερα, δεν είναι καλύτερα να το κάνεις ιδιαίτερα. Δεν εννοώ. Ναι, ακούστηκε έτσι. Δεν εννοούσα ότι βγήκε μόνος του. Εννοώ ότι δεν βγήκε γενικά. Το άφησε μας το πήρε. Okay. Νομίζω ήταν reaction αυτό, δεν ήταν reaction. Το άφησε μας είναι πολύ για reaction του Super Mario. Πολύ γρήγορα. Ναι, είναι πολύ καλό. Πολύ καλή κίνηση. Θέλει να κάνει τα upper memes και δεν μπορεί. Upper σε upper. Σε upper, σε upper, σε upper, σε upper. Δεν έχει πλάκα. Έκανε ένα πριν. Έκανε ένα ωραίο link πριν. Α, το χάσα. Yep, ωριακά. Δεν έπιασε το δεύτερο, το έπιασε. Μετά. Αααααα, too late. Ου, για λίγο, θα μπορούσε να το έχει κάνει. Oh god, ok. Ήτανε πολύ κοντά στο να κάνει πολύ buffer ο Richter και να πετάνε και τα λάθος. Yeah. Wow! Ου! Κόμπο με το γόμπο κόμπο με το σταυρό. Γιατί πήρε Mario, lol. Α, νο, για να κάνει practice, I guess, θεωρητικά. Ου, πολύ ωραίο, δάδε. Γιατί πάντα λέμε στον Doberman να πάρει άλλο χαρακτήρα από αυτό που παίζει. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι πολύ αλήθεια. Ο Doberman πάντα παίζει λάθος χαρακτήρα. Ναι. Ό,τι παίζεις παίξεις το άλλο. Bro, come on. Είναι ή μήπως και οι δύο χαρακτήρες είναι λάθος. Θα πάρει κάποιο τρίτο. Για να μεινάρει κανένα από τους δύο. Πολύ κοντά σε εκείνη πέσανε το Μάριο, για άλλη μια φορά. Δεν θα έχουμε κουστό. Θα λόλαρα. Όχι, δεν θα το... Εντάξει, ο Μάριο έχει ένα από τα πιο αστεία aerials σε όλο το παιχνίδι και δεν πέφτει ποτέ για έφτερο. Έχει πολύ καλά aerials. Έχει μήμα aerial. Ας είμαι τα καλά aerials. Yeah. Α, όχι. Okay. Μ' αρέσει πολύ το down tick του Richter. Ο Dutotas. Που κάνει μικρό slide. Είναι πολύ καλό. Όλοι οι χαρακτήρες με slide down είναι πολύ καλή. Μ' αρέσει που αν βαρέσει έχεις confirm το δεύτερο hit που είναι πολύ δυνατό. Και αν δεν βαρέσει, χρησιμοποιείς το δεύτερο kick και απλά να φύγεις. Για ναι, ναι, ναι. Κοίτα το prison free. Hey. Καλά, free ίσως όχι. Δεν είναι και Corin. Ayo! Ayo, κάνεις. Βλέπεις για το side B. Τέλος. Doberman, πάρε άλλο χαρακτήρα. Emoji, emoji. Πώς τα λένε αυτά. Καλά, το ένα είναι το Screaming Man, we know that, Swift Raid. Panic this. Ok, panic. Screaming in panic, I guess. Έλα, το breakdance δεν έκανε τίποτα. Θα το πάρει. Θα το πάρει το game. Έλα, Doberman. Έλα, καλά, εγώ Doberman μπορείς. Ρωμα, ναι. Δεν σ' άκουγα για λίγο και έκανες χιόνια. Είχα κάνει gamer focus στο παιχνίδι. Sound χιόνια. Λίχια. Ακούγα να έχει. Αααα, ου, αυτό ήταν. Έκανε ένα έσκαλ. Ήταν καλό έσκαλ. Πάρτε τηλέφωνο να τον Doberman. Πάρτε να τον Doberman να πάρει στο. Πάρτε τηλέφωνο. Κλίτσα το κεφάλι μου, όπως τα έγραψα. He took it though. Yo, ναι, το γύρισε. Το γύρισε. Θα κάνω boost. Ανφ. Tier boosting. Έχω πει, άμα κάνει ένα Esgard το... το πρέπει να θα κάνει boost το tier. Sorry, όχι Esgard. Ένα Lestrap. Κάνε να φαινόντουσα καλύτερα τα γράμματα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ εκεί το chat. Έχει
πλάκα. Μοιάζει σχεδόν. Λες και είναι πράγματι στο UI. Λες και προσπαθήσαμε. Λες και προσπαθήσαμε. We did that. Το έκανα πριν από λίγο. Yeah. A minimum effort required. Τώρα υποθέτω το επόμενο βήμα θα ήταν ένα, ίσως ένα μικρό πάνελ. Να είναι και πολύ. Actually, ίσως να μπορώ να το κάνω και με το ίδιο. Να το κάνω να μην φύγει εντελώς το κρίζο, να φύγει πολύ αλλά όχι εντελώς. Ίσα ίσα για να κάνει ένα background. Πες να φταίει το background. Εκεί που είναι, πολύ bright και blue, να μην φαίνεται τίποτα. Νομίζω αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στο color και στο chroma key. Ποια? Το color key δεν μπορείς να το κάνεις opacity. Χαμηλό στο opacity, ναι. Ενώ στο chroma key μπορείς. Oh, didn't have the option, did it? Yep. Okay. Υποθέτω είναι απλά κάποιο άλλο τελείως μηχάνικο. Αλλά εδώ πέρα τον παίρνει από πίσω. Doberman. Ναι, για κάποιο λόγο αρχίζει πάρει και τον παίρνει. Θα το πάρει και το kill. Κάνε. Πού πάει ρε. Νάτος. Όχι ακόμα, όχι. Επισέφη. Ω, κακό τσιμπούλ. Κατέβησε τσιμπούλ, ήταν... Α, τσιμπούλ. Τσιμπούλ, σλάς κατέβησε. Κάνουμε. Να το kill it! Get down! What are you doing? Δεν πρόλαβε. Δεν πρόλαβε. Έλα, με τέτοιο kill percent, ακόμα και τον Dust θα το σκοτώνει. Το Dust θα το σκοτώνει. Τι Dust θα έκανε. Έκανε run και grab. Έκανε κακό ups μας. Το πήρε το kill. Βάλα το kill. Έλα, να δούμε σαν Shansky. Station Sky. Station Sky. Station Sky. Δεν σου φαίνεται πιο πιθανό. Αυτό ήταν ωραίο. Είδες, έριξε το τσεκούρι και τον ανάγκασε να σκοτεί. Και πήγε τον έκανε κρέπ. Ναι, αυτό είναι όλο το πρόβλημα. Αν γίνει κάτι ωραία παιχνίδια ο Πέντο. Και μετά πεθαίνει. Ναι, το άγγλι με το οποίο έφυγε κάτω ήταν πολύ παράξενο. Λέω πολύ. Α, κακό. No punish. No punish. Wrong punish. Αυτό που είχε κάνει πριν, πέταξε κάπου αλλού το cross και μετά πέταξε εκεί το Mario να το κουβανίσει μετά. Ναι, αυτό ήταν πολύ ωραίο. Όμο κόμο το cross. Κάτι τέτοια. Αχ. Ον. Ουνφ. Ουνφ. Ουνφ φορεστέρο. Ωραία, παίζεις... Όχι. Απλά μου θύμισε ίδιος. Καλά, πολύ καλό. Get him. This match is slow. Yeah, πάει πολύ αργά. Υποθέτω πάει πολύ αργά ο Μπέρνιν γενικά. Α, πήγαινε κάνει κάτι. Τι κάνεις, wow, come on. Είναι δουλειά. Το πετυχαίνεις με τη φλόγα και κάτσε και το κοιτάς. Τουλάχιστον κάνε jump και κάνε down tilt στον αέρα. Down air. Κοπάνα τον. Do something. Διάβασε το ρόλο το πρόβλημα. Ήταν πολύ μακριά για να κάνει πάνω. Okay, ωραίο το... Το cross από την άλλη. Υποθέτω είναι για να τον κρατήσει ίσα ίσα στον αέρα, να μπερδέψει το edge guard. Throw that kill. Είπες, δες για πόσο πολύ ζει ο Doberman. Βλέπω. Ωραία. Doberman falling to losers already. Να δούμε. Είναι ήδη ένα match μπροστά εσύ, είναι με game μπροστά. Ναι, και να μην χρειαστεί να δω τον Doberman. Α, το, να το. Αμά μας ακούσει το. Πρέπει να πάρει γρήγορα το πρώτο kill. Μπορούσε να έχει κάνει ένα έσκαρ. Το κάνει τώρα. Όχι, το κάνει. No έσκαρ. No έσκαρ, nothing. Φαντάζομαι και ένας έσκαρ τον Ρίχτερ. Ναι, ναι, ναι. Δεν παράξει. Δεν έκανε άψημα. Και για να δούμε, τελευταίο stock. If it works, it doesn't. Είμαστε ήδη στο 60%. Δες πόσο εύκολα να βάζεις stock ο Dama το Ρίχτερ. Ναι, μια φωτιά να σε πιάσει. Θα φας Dama το πολύ. Ου, ωραίο το ριν. Το τέχεις. Καλό το escape.
και ένα σμαστά. Ου, ωραίο έσμα. Πολύ ωραίο έσμα. Τον διάβασε κανονικά. Good, nice. Doberman doing it. Σας λέω, ο Doberman έχει πολύ ωραίο neutral, απλά δεν κάνει τίποτα άλλο. Πρέπει να κάνει κι άλλο. Πρέπει να κάνει κι άλλο. Maybe kill even. Ήταν πολύ καλή κίνηση. Excellent. Excellent. Αυγός Ελλάδα. Με D. Hello dude, are you the guy from Yeezmas that laughs like Peter Griffin from Family Guy? Man, fucking Sam makes me upset. Self-conscious. Γελάς από τον Peter Griffin από το Family Guy. Yeah, εγώ είμαι αυτός. Είμαι actually ο... πώς τον λένε? Peter Griffin από το Family Guy. Όχι μωρέ, αυτός που κάνει τη φωνή του. Αυτός που γράφει την ίδια. Ο McFarlane, yeah. Ο McFarlane. Είμαι actually ο... είμαι ο Seth MacFarlane, Farlane. Η μόνη διαφορά που έχετε είναι ότι είναι εκατομμυριούχος. ναι, ναι, εγώ είμαι μόνο δισεκατομμυριούχος. Σπανάκι earnings. Τι αμέ... That's an F in the chat room. That's a big F. Για να παίξω λίγο. Παίξεις. Α, θα παίξεις. Κάνε τίποτα το πάστη. Το πάστη πάλι κρόμα και εξαφανίστηκε όλα. Το πάστη δεν κάνει τίποτα. Εξαφανίστηκαν κι άλλα. Ναι. Αν το κάνω να εμφανιστεί... Α, δεν αντιδράει καθόλου. I wonder what happened to it. Κρόμακι broke. Κρόμακι να συμπροκ. Πήρες πως έχεις βάλει και κρόμα και... Α, fuck. Πήραζα το... το άλλο. I'm stupid. Yes. Wow, oh, was it never there to begin with? Ooh, it disappeared. Όχι, είστε τώρα εγκρίζω. Όχι ρε, είναι το πάση της το... για τα υπόλοιπα, δεν είναι γι' αυτό που έβγαλε. Α, οκ. Σου πρότεινα να βγάλεις τελείως το color, να το βάλεις χρώμα και να χαμηλώσεις λίγο το χρώμα. Δεν έχει χαμηλώσει. Στα είναι όλα τα κειμένα... Τα έχω ήδη στο τίποτα. Χρώμα έχει, το color δεν έχει. Τι είναι αυτό που έχει? Ο χρώμα σε επιτρέπει νομίζω να κάνεις opacity σε αυτό που εξαφανίζεις. Να μην το εξαφανίσεις τελείως. Si. Το τι είναι? Είναι similarity, αυτό είναι το smoothness. Και αυτό είναι το key speed reduction. Like μόνο, είναι ήδη όλα στο τέρμα ώστε να τρώει όσο λιγότερο γίνεται. Και τα τρώει όλα. Α, μάλιστα. Yeah, κατάλαβα. Έχω 12 δολάρια. Λοιπόν, πήγαμε Ρωσίνο. Κάτσε, πήγαμε Doberman Obstran, οκ. Okay. Όχι, okay. SSK είναι ακόμα. Are you sure? Are you very sure? Αλλάξε τη γνώμη. Οκ. Άλλαξε τα όλα και το βουλές κόρτες είναι λάθος. I know. It's fine. Λέει. Έχω 12 δολάρια. Γιατί πήγε τώρα, Λουσίνο? I don't know. I don't know. Δεν έχει τίποτα, έχει πράγματα να κάνεις reflect κι αυτός. The Doppler Clock, παίρνεις πάνω τα σκάφια. Κοίτα, ανοίξε πριν, so δεν ξέρω κατά πόσο ήταν λάθος. Ναι, όχι, αλλά τώρα άλλαξε. Τώρα είναι λάθος. Or is it? Ω, θα μάθουμε. Που φαίνεται, ναι, και ο Steve έχει πάρα πολλά να κάνει στις πλέξεις. Έχει το Minecraft σίγουρα. Και το Dance Mask. Το Dance Mask. Ναι, yeah, είναι προσέχτε. Φωτική λάβα. Yeah. Τη φωτιά μπορώ να το σκεφτώ το Down Tilt, αλλά τη λάβα... Και η φωτιά είναι και η λάβα είναι. Είναι προσέχτες. Αντίο το πράγμα. Θα ήθελα να το δω αυτό, να δω πως φαίνεται. Μπορεί να το κάνει pocket και ο Βίλεσερ. Τη λάβα? Τη μάγμα? Όχι το μάγμα, όχι τη λάβα. Να δε. Μάγμα τάπι. Μάγουμα. Μην τα μπερδεύεις. Μάγουμα. Μάγουμα. Έχει μπερδευτεί πολύ ο Σακουράκα. Άρα τι, στα Ιαπωνικά έχουν μία λέξη για τα δύο. Στα Ιαπωνικά έχουν λογικά μία λέξη για τα δύο που σημαίνει και άλλα αυτά πράγματα. You know it to be true.
Πρέσμα. Χρησιμοποιούν την ίδια λέξη αν φάσεις, έχεις υπερκάψει τα φασόλια. Και δεν μπορείς να τα φας. Όταν η φασολάδα είναι extra spicy. Λέμε αυτό το πράγμα είναι Ελλάδα. Το λέμε, εσύ το λες. Α, ο Νάς, ορίστε, το Κουάνβιλ. Ναι, το Κουάνβιλ είναι... Recovery. Ναι, κοιτά καλά από το βραστιστή. Κάποιος μπήκε στο πιόλους. Μπήκα εγώ. Μετά από μια πολύ στεναχωρή ήταν. Λοιπόν, με έκανε lag test το Yotro αφού τον νίκησα. Και έχασα το lag test. Fuck. Φαντάζομαι να χάνεις από lag test. Αφού νίκησα. Οκ. Τι λες τώρα, και στο πήραν. Και είμαι αρκετά short. Τι ναι. Και μετά έχασα το losers. Πόσο πήγες? Welp. Μπορείς να το πεις ότι πήγα 0-2 πιστεύω. 0-2 με μία νίκη. 0-2 με μία νίκη πριν. Ωραίο έχει μας. Και το πήρε, οπότε έχεις καλή επιλογή χαρακτήρα. JV2 επίσης. Πολύ καλό. Οκ, άμα είναι μόλις τελειώσουμε αυτό το match, μπαίνεις να κάνεις εσύ λίγο commentary, okay? Έγινε, πω στο Altchat. Go, see you. Θα μείνεις εσύ ή θα μείνω εγώ? Α, όχι, θα βγω εγώ. Οκ. Problem. Έτσι, γιατί, για να αλλάξει το, το cast. Εγώ μου δώσω συνέχεια. Καλή ιδέα. Βγαίνει, yeah, αυτό είναι αλήθεια. It's almost as if I'm doing the streaming. It's almost. Almost. You don't think it'd be how it is, but it'd be how it is. But it do. Oh. You played me. I played you. Manipulated you. Όχι. Λουσίνα. Θα πάει Λουσίνα. Τέλεια. Αυτό ήταν funny. Game 2 λοιπόν. Don't attack the poor Kako. He already had enough on his plate. He's a chicken. He has seeds. Fuck though. Steve είναι τόσο cool. Steve είναι πολύ cool. Λατρεύω, κοίτα τον. Κοίτα τον! Α, αυτό το ρίκο κόμμα. Ακόμα και τώρα το κλαπάρει λίγο ο τόρμα. Καλά, δεν είχα. Κοίτα τον, κοίτα τον που σηκώνεται. Τον λατρεύω. Λατρεύω. He just floats. Just floats back. Αυτό είναι κάτι που δεν υπάρχει στο κανονικό, στο Minecraft εδώ. Το να σηκώνεται, γιατί το πέσιμο είναι μόνο... είναι ότι πεθαίνεις. Yeah. Εδώ σηκώνεσαι από το κρεβάτι, δεν σηκώνεσαι, απλά κλιπάρεις όρθιος. Fuck. I love him. Πολύ καλό. Αλλά για η Λουσίνα τώρα τον έχει κάνει εδώ. Κοιμά. Τον έχει διαλύσει. Δύο. Σίγια. Δεν έχει καλό. Α, θα μπορούσε να βάλει μπλοκ. Δεν μπορούσε τόσο χαμηλά. Ναι, όχι, το δοκίμασα κιόλας. Δεν κάνει μπλοκ σε ρόξες. Ε, όντως. Παράξενο. Δεν έχει κάτι να το μάθει και εσύ. Α, το τεκ. Ωραίο τεκ. When he know, he know. Από όσο φαίνεται κάποιος που ξέρει να κάνει τέτοια. Από πολύ αγκρέσιο αυτό, συγγνώμη. Ήτανε. So mean, so nasty. Shit. Εσύ ξέρεις να κάνεις nasty techs, κύριε Techman. Όχι. Exactly. Νομίζω έχω κάνει τέτοια στιγμή. Γενικά. Ναι, κι εγώ. Ένα δύο φορές ever. Κατά λάθος, έτσι νομίζω. Δεν το κάνει. Μην παρεξηγηθώ. Diamond, oh, look! Freaking Diamond, out. Αλλά δεν έχει downer. Αυτό ήταν ένα interaction. Είναι πολύ big dick energy να τρέξεις μέσα στο μάσο. Δεν το φάγες, ο... it's fine. Μαλάκα, ο Toberman έκανε edge guard. Πίστευτο. Σοκ.
Alright, that's that, I guess. That was nice. Έπεσα λίγο σε PowerPoint, να σου πω να ρίξεις τέλος, αλλά εντάξει ήταν. This makes me diamonds, όπως λένε. Okay. Αυτό με κάνει διαμάντια. Anyway, which one now? Έρθω με. Λογικά θα δούμε... τον Dear Yosho παίζεται αυτή τη στιγμή. Maybe. Θα κάνουμε και Winners Finals και μετά θα πάμε στο Losers. Μερικές φορές έχουμε αφήσει το Finals Dear Water. Όντως. Ας ξεκινήσω να βάζω από Dear Yosho. Λογικά παίζεται ήδη αυτό. Μα ο Yosho είπε hello. What's the code? Oh. Όχι, δεν παίζεται. Νομίζω θα είναι σημειωμένο ότι αυτά θα πρέπει να είναι stream. Οκ, άντε. Θα τους έχει ενημερώσει ήδη ο... Άντε, για, τα λέμε. Φέρε το παιδί. Λαμάμπς. Φέρε το λαμάμπς. Λεμέιν πέιζ. Νάτος. Σύγε. Γεια σας. Α, όχι, εντάξει, κάνουν, δεν κάνουν. Τι, τα βρήκαμε. Let's go, Διέρ, το σιώσω. Dark Pit, λοιπόν. Dark Pit, από ό,τι φαίνεται έκρινε με πολλούς και περίπλοκους υπολογισμούς ότι ο Dark Pit είναι πιο όπιμα. Έχω την εντύπωση ότι ο Dark Pit είναι λίγο καλύτερο στο beat. Που είναι έτσι. Αυτό είναι λίγο. Όχι, κόλλησε το τσέκο. Καλά πάλι. Για να δούμε. Όμως τώρα βλέπουμε ότι ο Yosho λίγο νικάει το neutral. Ναι, είναι λίγο πιο μπροστά. Και από θέμα damage. Οκ, okay, μόλις έχεις το advantage. Cut. Ο Yosho έκανε κάτι πολύ ωραία trackdown σήμερα. Θέλω να δω όμως θα καταφέρει να δει ο Deer. Να, αυτό. Ναι, όντως. Σχεδόν το κατάφερε, αλλά από ό,τι φαίνεται το lag δεν του το έπρεπε. Το lag thing. Ουουου, πολύ καλό. Αυτό ήταν πραγματικά πολύ people poke. Τον αλήθεια. Το θεωρείτε spike. Ξέρω άμα σε αυτό το game υπάρχει διαφορά μεταξύ spike και meteor. Ή άμα είναι το ίδιο. Τι φορά να έχεις στον ήλιο. Δεν θυμάμαι ποιο είναι πιο, αλλά θυμάμαι ότι το ένα μπορείς να κάνεις input the jump ή up για να το κάνεις cancel. Α, οκ. Νομίζω το medium μπορείς να κάνεις cancel και το spike δεν μπορείς. Δεν ξέρω ακριβώς την ορολογία. Okay. Ο Yosho χάνει το kill confirm. Είναι ήδη σε kill percent για τον Dark Pit. Και οι δύο είναι σε kill percent. Το ένας για τον άλλο. Όντως. Για να δούμε. Επειδή ο Yosho μπορεί να κάνει απλά ένα switch spot, ace switch spot το backer του. Δεν ξέρω. Το backer μπορεί να κάνει ένα backer για να το σκορτώ. Φέρα από το φέρα. Α, εντάξει. Το φέρα είναι το σπαθί. Ο backer είναι κρουσίες. Πολύ κοντά ο Deer στο να έχει δύο στο καρπάνι. Ναι. Αυτό δεν ήταν. Δεν ήταν αντέκα, σωστά. Δεν ήταν. Μπορούσα να ήταν. Μπορούσα να ήταν. Δεν το έκανε. Και πήρε ένα ωραίο advantage ο Deer. Ναι. Κόμμα. Και. Να το φέρω. Yosho τουλάχιστον δεν θα φάει 3 stock. Μπορεί να κάνει το comeback. Ναι, υπάρχει πίτρο. Ο Γκρενίτζα σίγουρα μπορεί να κάνει μερικά. Εδώ. Ναι, είμαι σίγουρο ότι δεν θα πέθανε από αυτό. Θα μπορεί να φάει JV. Έφαγε JV3, εντάξει. Συμβαίνω. Γενικά, ο Deer το έπαιξε πολύ καλά. Καλό neutral.
Δηλαδή ο Γιώτσο δεν τον ακουμπούσε. Ή όσο τον ακουμπούσε δεν μπορούσε να τον σκοτώσει. Πως να δυσκολεύει και πάρα πολύ να το πάρει στόξο. Είναι δύο λοιπόν. Πιστεύω ότι άνετα μπορεί να πάει Game 5, Game 3. Ναι, θα μπορούσε να πάρει ένα Game ο Γιώτσο τώρα. Αλλά μάμις κάνει actual commentary, μπράβο. Actual commentary. First time, by the way. First time και για τις Πανακόβητα, να κάνουμε actual commentary στο συνέχεια αγώνα. Α. Well, είμαστε pioneers. Σε είναι αλήθεια. Μπάμπης commentary. Μπάμπης commentary. Μπάμπης commentary. Let's go. Καλός, νομίζω είναι καλό για τον Greninja. Σω από ποιος το διάλεξε. Ο Λαμάμπης διάλεξε τώρα. Ο Λαμάμπης. Ο Λαμάμπης, αυτός εσύ. Ο Γιώσο διάλεξε τώρα. Α, ναι. Οπότε λογικό είναι να το πάρεις μια πίστα που έχει εδώ. Ναι, κάθε φορά που παίζω με Γιώσο προσπαθώ να κάνω ban. Το Γκάλος. Ου, πολύ ωραίο ζάμπλο. Ναι, αυτά που έλεγα. Και ότι θε... Α, κάνει ακόμα recovery. Ξέχασα πόσο καλό είναι το recovery. Ή πόσο μακριά πηγαίνει, επειδή από ό,τι ξέρω... Μπορείς να το κάνεις interrupt το recovery όσο ανεβαίνει. Πώς. Αν το παρέσει, εννοείς. Ναι, ενώ δεν έχει invisibility. Νομίζω, μπορεί να λέω. Και το παίρνει το stop. Αυτό δεν θα σκότωνα με την μαζί την πλατφόρμα. Πραγματικά. Πολύ καλή χρήση της πλατφόρμας. Ναι. Άνθρω. Ρε, πώς είναι, μπορεί ο Γιώργος να σπάσει τα κόμπος του... για να πάει κάτι. Πρέπει να πάρει αυτό το στόχο σύντομα. Αλλιώς θα τον κάνει είτε pile up ο Γιώργος. Ναι, το advantage του δεν είναι πολύ μεγάλο ακόμα. Μπορεί να το κάνει even άμα πάρει το kit τώρα, ας πούμε. Ακόμα, ναι. Θα πρέπει να το πάρει τώρα. Φτάσει, δεν μπορεί να περιμένει τώρα ακόμα. Ναι, αν το πάει στα 80 μετά ο Dirk μπορεί να το σκοτώσει εύκολα. Πώς θα έκανε πάνω τώρα. Λίγο κοπανά τον αέρα που τη βλέπω αυτή τη στιγμή. Πολύ γρήγορα. Και το πήρε ο Γιώτσο. Ακόμα μπορεί. Θα... Ένα μικρό κόμπο να αρχίσει και μπορεί να τον πάει στα 50 του τύρ. Να δούμε. Let's go off stage. Μπορούν να σκοτώσουν τα πέντε σε αντίθεση με το beat. Μπορούν, άμα είσαι αρκετά offstage. Δηλαδή δεν κάνουν πολύ knockback, αλλά μπορεί να είναι finishers. Και καλά, άμα είσαι ήδη offstage, να σε τελειώσουν. Ναι. Αυτό νομίζω ότι είναι λίγο καλύτερο στρατιώ. Ναι, το upper σκοτώνει. Παρά λίγο να σκοτώσει το S μας. Αν πάρει τώρα το stock. Όχι εκεί. Αυτό. Τώρα μπορεί να κάνει, να κάνει ωραίο. Όχι, δεν το κατάφερε. Πιάνει με το τελευταίο hit με. Αυτό ήταν πολύ ωραίο. Αυτό ήταν ωραίο κόμπο, ναι, αλλά δεν είναι για σκοτώνει. Του κάνε. Πώς είναι. Ναι, άρχισε up smash. Έτσι, αυτό νομίζω ήταν, ναι. Πολύ καλό. Μου άρεσε. Για να δούμε. Όχι, δεν το πετυχαίνει ο Dirt του Downer, όπως πριν. Αυτό είναι best of 3 ή best of 5.
Είναι best of 3. Α, οκ. Οπότε λογικά θα κλείσει κάπου εδώ. Τι πολύ το movement του δύο. Και με dash attack, ναι, τον τρώει. Τον τρώει με dash attack. Ναι, ο Dirt... 2-0, λοιπόν. Ναι. Ο Dirt το έπαιξε πολύ ωραία, δηλαδή δεν... Ο Greninja δεν μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα. Ήταν πολύ καλό το play. Δηλαδή, δεν μπορούσε να κάνει κανένα καλό kill, confirm. Άρα μετά τι έχουμε από αυτό. Τώρα λογικά έχουμε το Winners Finals, που είναι Dear Doberman. Alternatively, μπορούμε να πάμε στο Losers. Θα δούμε. Θα μου άρεσε να πηγαίναμε στο Losers το Annan Agent 22. Επειδή άμα πάμε από τώρα στα Winner Finals, δεν ξέρω αν θα είναι πολύ pop. Αλλά ό,τι νομίζει ο Organizer. Και το Cloud Days ήταν καλό. Cloud Days, Ο DR έφυγε, οπότε λογικά πάμε Losers. Α, οκ, τότε. Ποιο να διαλέξουμε από Losers? Παίζουν ήδη ο Annan και ο Agent. Όχι, μόλις τελειώσαν, Εντάξει. Okay. Ο Cloud και ο Ace. Λογικά και αυτοί θα παίζουν τώρα. Για να δούμε τι θα βγουν. Μήπως τελικά να μην χάσουμε το Winners Finals, μάλλον θα είναι σημαντικό. Θα το δούμε. Και μετά, μόλις τελειώσει αυτό που θα έχει πόλικο χρόνο τα losers να κάνουν catch up, να δούμε τα losers τι γίνεται. Ναι, ναι, θα μπορούσαν. Ότι. Okay. Να δούμε όμως ποιο θα πει. Βέβαια το Winners, το Winners Finals είναι best of 5, έτσι. Οπότε θα πάρει λίγη ώρα. Ναι, top 3 μάλλον είναι best of 5. Και ποιος μπήκε? Ο Doberman. Ωραία. Doberman 2 λοιπόν. Οκ. Okay. Εντάξει, καλό αυτό. Doberman έχει fair chance να νικήσει. Νομίζω πως όχι. Εγώ πιστεύω πως όχι. Βασικά δεν έχω δει πάρα πολλά set τους, για να είμαι σίγουρος. Νιώθω πως έχει και το advantage on DS στο matchup. Για το matchup το λες ή επειδή... Για το matchup DR Doberman, για το matchup με χαρακτήρα. Α, α. Νομίζω πως ο DR παίζει λίγο καλύτερα το παιχνίδι από το Doberman. Οκ, θα δούμε. Yeah. Δεν νομίζω ότι βλέπουμε συχνά DR Doberman, βέβαια. Αυτό δεν είναι σχεδόν κάθε Grand Final. Όχι, όχι. Δεν νομίζω ότι φτάνει συνήθως το Doberman Grand Finals. Οκ, βλέπουμε. Doberman έκανε Ban Battle, Final Destination και ο Deer Battlefield και Small Battlefield. Παράξενο. Θα έλεγα πως ο Deer ίσως τον βολεύουν τα πλατφόρμες. Ναι, φαίνεται σαν να μην ήθελε καθόλου πλατφόρμες. Και ο Doberman πηγαίνει Town, παρόλο που η Town είναι σαν FD, αλλά με λίγα πλάσμα σου κάθε τόσο. Νομίζω του Deer του αρέσει πολύ η Town. Βλέπω σε γραμμές μέσα στις πίστες. Οπότε για τον Deer είναι καλή κίνηση να πάει εκεί πέρα. Ο Doberman διάλεξε Town. Ναι, ναι, ναι. Τι. Εντάξει. Άρα λέω πως μπορεί να τον βολεύει τον Deer. Για να δούμε λοιπόν. Lucina vs Pit. Μάτσα όσον αφορά τους χαρακτήρες, δεν ξέρω πολύ. Δεν ξέρω ποιος υποτίθεται πως νικάει. Νομίζω είναι αρκετά ήδη. Ο Doberman άρεσε με ένα early stock lead και μόλις το λέω άρχισε να το πήρε πίσω deep. Νομίζω θα είναι αρκετά ήδη για την ώρα.
Ωραίο το grind. Fair, Downthrow, Φτεπάκι, ωραία. Ναι. Α, το δούλεψε. Και πετυχαίνει για τρίτη φορά, όχι για τρίτη, την τρίτη φορά τον Μπάκερ. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο νομίζω τα grabs του σε αυτά τα high percent δεν είναι true κανένα σε κάποιο, σε κάποιο move. Απλά είναι το DI πρέπει να δεις αν ήταν sweet. Δεν ξέρω. Αλλά δεν έχει true combo το pitch high percent. Απλά παίζει καλά on DL. Ναι. Okay. Έχει καλό awareness. Mm. Και πήγε να τον αποτελειώσει με το arrow. Ναι, όντως. Αλλά δεν έπιασε. Ναι. Είναι καλό όμως, είναι low commitment και μπορεί να τη σκοτώσει εύκολα άμα δεν τελειώσει μια άλλη κίνηση. Όπως το down smash εκείνη την περίπτωση. Νομίζω τώρα έκανε ένα κακό DI. Ναι, μάλλον. Έπιασε εμένα από το Doberman. Back on stage. Ο Deer πάντως έχει τα low percent combos on point. Ναι, πραγματικά. Έχω δει που έχει βάλει ένα training pack. Ναι. Το οποίο του δείχνει και καλά είναι πολύ πιο χρήσιμο από το κανονικό training. Και κάνει πολύ training τα combos. Ναι. Και καλά μπορείς να τεστάρεις το SDI, το... να βάλεις να κάνει διαφορετικά DI το CPU. Έλα. Και παίρνει ο Ντόμπερμαν με το up smash. Θα βγούμε λοιπόν τρίτο. Και παίρνει το upper, ναι. Πάντως το up smash δεν το βλέπω σχεδόν ποτέ να το χρησιμοποιεί κανένας. Ναι, δεν είναι. Άρα μου άρεσε που πήρε το stock έτσι. Έχει και ωραίο σημείο να το χρησιμοποιήσει. Ναι. Οκ, από ό,τι φαίνεται αυτό που έλεγες ότι ο Deer το έχει πολύ νικάει εύκολο τον Doberman. Αυτό προς το παρόν φαίνεται, επειδή ήταν αρκετά dominant. Ήταν πολύ dominant. Δεν τον άφησε να αναπνεύσει. Ναι. Για να δούμε τι θα πάμε. Φαντάζομαι ότι ο Doberman θα τον πάει κάπου χωρίς platforms τώρα. Άμα δεν κάνει ban FD. Καλώς είναι καλή πίστα για Λουσίνο. Νομίζω είναι neutral. Α. Ότι δηλαδή δεν επηρεάζει κάπου. Οκ, πήγε πίεση του. Δύο λοιπόν. Ναι. Νομίζω πως η Λουσίνα γενικά δεν έχει κάποια πίστα στην οποία πήγε, είναι... Και πήγε Μάριο, πήγε Μάριο. Okay. Γι' αυτό λογικά θέλει τα platforms. Τι έγινε πάλι, έχασε ο Ντόπερμαν. Όχι. Γεια σου, Age22, κάνουμε stream. Γεια σου, Όκτρε και Λαμάμπη από διάσημο Discord group. Παύλα Μασκομνίδη, σου πέσει πάνω από πίτα. Κοιτά τσα. Ευχαριστώ. Άνοιξε και στο stream να κάνουμε κομμεντέρ μαζί. Δεν μπορώ γιατί θα μου φωνάξει ο Ντόπερμαν και θα πει ότι είναι τρία άτομα και είναι άδικο. Ντόπερμαν, μάτι. Έσαι. Στο δίνω από άδεια. Ωραία, έχω λεκτική άδεια από admin να κάνω opponent date. Μέχρι να μην έχω άλλα θέματα συζήτησης, επειδή είδαμε τι έγινε την προηγούμενη φορά. Μπες. Κάνε λίγο comment, θέλεις πας. Ωραία, comment date. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο Doberman πήρε Mario ως ευκαιρία να κάνει counter pick. Όχι ως ευκαιρία, γαμώτο. Όπα, λέγε λεξιλόγιο, συγγνώμη. Απόπειρα για counter pick. Για να δούμε, θα καταφέρουμε. Σχεδόν έκανε death combo εκεί πέρα, άμα είχε κάνει διαφορετικό DI ο Deer θα μπορούσε να τον είχε κάνει up B. Και λογικά θα σκότωνε. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο Doberman κρατάει τέτοιο, έχει το πάνω χέρι. Μάλλον είναι καλή επιλογή να πάει Mario, επειδή προς το πάνω είναι καλά. Ναι, αλήθεια. Βλέπουμε ότι κρατάει το πάνω χέρι σχεδόν όλο το match. Φαντάζομαι πως σκεφτείτε πως είναι ο Σίντο αυτή τη στιγμή που είναι muted για να μην είναι τρία άτομα και μόλις μπήκε τρίτο άτομο. Ωπα! Ού! Και βλέπουμε πολύ ωραίο Edgar από τον Deer.
τον έβαλε σε δύσκολη θέση με τα βέλη του και μετά απλά τον έκανε νερ και έχασε. Μας βλέπει κανένα στο Twitch αυτή τη στιγμή? Μας βλέπουν. Και ναι, μας βλέπουν, πρέπει να δει κάποιο vote στο YouTube. Oh. Όχι, συγγνώμη Σίντο, θα φύγω, σε παρακαλώ, μην με κάνεις μπαν. Okay. Αυτό ήταν το... Ωραία, αυτό ήταν το guest appearance. Αυτό ήταν το guest appearance από τον διάσημο Ιδελ 22, τον καλύτερο Bowser Jr. παίχτη στην Ελλάδα. Ελάτε όλοι στο... Coincidentally, the only Bowser Jr. main στην Ελλάδα. Δεν το λέω εγώ, το λέω ίδιο στο Twitter του. Και ακούω local, άμα γίνει, δεν ξέρω, κορονοϊός, οκ, bye-bye. Φύγε, agent. Φύγε. No self-promotion in my stream. Για δούμε. Έχει το stock advantage ο... Τι έρευνα, πολύ καλύτερα. Ο Deer έχει το advantage. Α, ναι. Αλλά ο Doberman πάει πολύ καλύτερα, πες μια φορά. Ναι. Την ίδια ώρα στο προηγούμενο μάτσο, το πρόβλημα είναι στο τελευταίο του στόχο. Ναι, ναι, ναι. Και ο Δίο δεν έχει πεθάνει ακόμα. Τώρα λογικά θα πάρει το στόχο το πρόβλημα επειδή είναι πάρα πολύ ψηλά ο Δίο. Αλλά όπως έχουμε ήδη δει, ο Δίο είναι πολύ καλό στο να μην πεθαίνει. Δύο ακόμα. Ένα εδώ το μπάκι, πολύ καλό update. Κάτω, πιστεύουμε. Περίμενε να κάνει ρόλο ο Deer, αλλά δεν το πέτυχε. Forward smash. Αλλά πετυχαίνει τώρα το forward smash και τον σκοτώνει. Αυτό ήταν από τα 80%. Ναι, πραγματικά. Στην άκρη της πίστας. Ο Doberman πάντως συνεχίζει να είναι υπομονετικός. Ναι, πραγματικά. Ο Doberman έχει πολύ υπομονή. Και αυτό δεν σκότωσε, δεν ήταν αρκετό. Σκοτώνει ακόμα. Αλλά ήταν καλό επειδή πήρε αρκετό percentage. Μερικά uppers και ένα upbeat. Είναι από τα bread and butter του Mario αυτό. Ναι. Πολλά upbeat με uppers. Και αυτό τον βολεύει τα platforms για να κάνει extend τα uppers. Όντως. Είχε κάνει το νιούτρο στο παρόν ο Deer. Ναι, φαίνεται ότι... Λέω FIFA Prep. Ότι ίσως είχε advantage ο... Όχι advantage, ήταν κοντά στον ένα Ivan ο Doberman, αλλά τώρα... Ο Deer με μερικές κινήσεις απλά τον πήγε στο kill percent του τελευταίου του stock. Θέλω να δω βέβαια τον Doberman να παίρνει άλλο ένα stock. Αυτό δεν σκότωσε. Και τον σκοτώνει. Λογικά ο Doberman περίμενε ότι είχε invisibility και δεν μπορούσε να το χτυπήσει. Αλλά τέλειωσε το invisibility. Επειδή αυτό δεν ήταν 2 frame, ήταν αφού έπιασε το ledge. Ναι, είχε χάσει το invisibility, είχε τελειώσει. Ναι. Πάμε λοιπόν. Άρα είμαστε προς το παρόν 2-0 Deer Doberman. Έτσι όπως το βλέπω, άμα ο Doberman δεν κάνει καλά stage picks και παίξει πολύ καλά, φαίνεται ότι μάλλον θα είναι 3-0. Το 3-0 το βλέπω να πηγαίνει. Ας δούμε τι θα πάνε τώρα. Θα πήγε καλύτερα όμως αυτό το game και άμα συνεχίσει αυτό το trend θα μπορεί να ίσως πάρει το game. Ένα game. Τι θέλω να το πάρει με game. Πήγε ξανά Λουσίνα. Επιστροφή στα παλιά. Ό,τι φαίνεται, το άρεσε πιο πολύ η Λουσίνα από ότι ο Μάριο, παρόλο που τα πήγαινε καλύτερα με Μάριο, νομίζω. Νομίζω η Λουσίνα είναι ο αγαπημένος χαρακτήρας γενικά, από οποιοδήποτε γίνει. Ναι, έχεις δει αυτά που κάνει retweet. Μόνο Λουσίνα. Έδειξε σήμερα ένα, Λουσίνα after the gym. Καμώ το τόπο. Αυτό ήταν ωραίο regrab από τον Deer που πήγε στο platform και έκανε regrab. Όντως. Αυτό το βλέπω κυρίως στο μέλλον, το βλέπω συχνά εδώ, επειδή δεν μπορείς να κάνεις εύκολα Waveland ή άμα κάνεις αρκετό lag. Πάντως και οι δυο τους κάνουν αρκετά καλά, αρκετά consistent Waveland.
και παίρνει κιόλας ο Deer με άσμα στο stop. Πότε θα βρεις, ε. Δεν καταλαβαίνω γιατί πήγανε Lylat, εννοώ. Και ειδικά ο Dobran πήγε Λουσίνη, επειδή άμα πήγαινε Mario τουλάχιστον θα έβγαζε λίγο πιο πολύ νόημα η Lylat. Επειδή έχει τα platforms. Όντως. Αν και η Λουσίνα, όλες γιατί τις κριτέρεις. Άλλες, ναι. Τι της Λουσίνα, περνάει μέσα από όλες αυτές τις κορτώνες. Τότε, ναι. Πει αυτό. Το down beat πάντως του Pete είναι καλό για αυτή. Π.χ. ξέφυγε το upper που θα έκανε η Λουσίνα για να τον σκοτώσει. Το down beat δεν είναι καθόλου παιχνίδι. Το χρησιμοποιώ την ώρα σε off stage για να μην τον κάνουν edge guard. Όντως. Και το upper δεν σκοτώνει, καλό DI. Ε, όχι ακόμα. Και είναι αρκετά εύκολο όπως είναι, θα έπρεπε. Θα μπορούσε να έχει σκοτώσει άμα έχει κάνει έστω και λίγο λάθος το DI. Και αυτό το Nair off stage ήταν πολύ ωραίο. Λέει, εγώ δεν θα περίμενα ποτέ να πάει και θα τον σκότωνα από εκεί, αλλά τα κατάφερε. Και το έθνος σκοτώνει. Το χρειάζεται νομίζω το Doberman, το kill. Για να θα μπορείς να πάρει άλλο αυτό. Αυτό είναι πολύ υπέρ να πάρει. Δεν ήταν πολύ καλό recovery αυτό, ήταν απλά... Έκανε power through με το super... πώς το λένε... Το λένε το super chill, δεν ξέρω. Το... Καλά που δεν τρως knockback. Πώς λέει το θέμα. Ναι. Έλα, πώς λέγεται, τώρα είναι εγώ. Ναι, δεν νομίζω λέει super set, το αποσέλνεις λίγο. Super armor, super armor. Super armor, ναι. Θα είχε πάρει το downer, αλλά το έφαγε με το armor και το παίρνει το game. Πήρε με ένα ωραίο άπτυμα. Άρα ναι, όπως τους είπες, έγινε free all. Περίμενα, ας πω την αλήθεια. Παίζει καλά ο Doberman, αλλά πιστεύω πως ο Deer παίζει πολύ καλύτερα. Νομίζω έκανε μερικές κακές επιλογές. Δηλαδή, άμα έμενε Μάριο και πήγαινε σε μια πίστα με αρκετές πλατφόρμες. Μάθω ότι πάρει. Όπως η Lylat, ναι, άμα είχε πάει Μάριο και παίζει καλά, λογικά θα το είχε πάρει. Άρα τώρα κοιτάμε losers. Για, πάμε λίγο losers. Βλέπω Anan και Ace. Μακάρι να μην έχουν αρχίσει. Τελικά θα παίζουν ήδη αυτοί. Ψώνα το. Α, μόλις κάνανε. Μόλις αρχίσαν όμως, το χάσαμε για 2 λεπτά, ξέρω εγώ. Χαμό. Άρα, περιμένουμε υποθέτω να τελειώσει το Mimakos και GT George. Ναι, θα δούμε το επόμενο. Stasian Sky. Βλέπω... Δεν ξέρω ποιος είναι ο Stasian Sky ή ποια είναι. Αλλά έχει κάνει upsets. Κυρίως τον Ace, ο οποίος είναι πολύ καλός παίχτης. Και Skyiris. Sky Iris, πώς Sky Iris. Ναι. Έχει παίξει ποτέ σε τουρνουά μας, ο Stasian Sky. Είναι η πρώτη φορά. Να μου ξαναδεί. Ναι, μάλλον γι' αυτό το seating του δεν είναι έτσι όπως θα έπρεπε. Δεν το έχουν δει ποτέ. Ό,τι φαίνεται έχει πάρει games. Λογικά, θα δούμε πώς λένε. Mimako. Νομίζω ο Mimako είναι πιο καλός στο GT George. Ναι. Αν και ο GT George σήμερα, τώρα που έπαιξα πριν μαζί του και με νίκησε, έπαιξε πολύ καλά. Ναι. Νομίζω το είδα. Από τελευταία φορά που έπαιξα μαζί του, έχει γίνει πολύ καλύτερος. Και όλοι μου λένε πως έχει κάνει πολύ improve. Τον λένε Έλληνα MK Λίο, επειδή παίζει Joker. Ο Έλληνας MK Λίο. Νίκησε και Kenshi, ο οποίος Kenshi... Δεν ξέρω γιατί είναι συνδέτη τόσο χαμηλά, είναι αρκετά καλός.
Κέντζι ξέρω αν έχει παίξει πολλά. Νομίζω δεν έχει παίξει πολλά τεχνά. Γι' αυτό είναι χαμηλό. Όχι. Είχε παίξει στο Crew Battle, νομίζω. Με την Κύπρο. Την Κύπρο. Νομίζω ναι. Πρέπει να έχει παίξει. Μάλλον. Ο Γιάννης λέει ότι έπαιζε από τότε που είχε Brawl στην Ελλάδα. Το οποίο δεν ήξερα καν ότι υπήρχε Brawl στην Ελλάδα. Πώς, ε, για ποιον λες? Για το Κέντσι. Έλα. Κάτι έλεγε ο Λάβος ότι υπήρχε ένα Brawl scene. Το οποίο εξαφανίστηκε. Υπήρχε μια μικρή σκηνή Brawl. Πολύ μικρή, yeah, βέβαια. Όταν έπαιζα Brawl πάντως δεν είχαμε κάποια σκηνή, δεν θυμάμαι αν υπήρχε κάποια σκηνή. Πότε έπαιζες? Από τότε που βγήκε. Α. Το 8. Ίσως δεν έψαξες απλά. Καλά, ναι, σίγουρα. Ήμουνα και ηλίθιο παιδί τότε. Brawl δεν έπαιξα ποτέ. Ενώ δοκίμασα λίγο στο Simulator να παίξω. Αλλά ποτέ δεν ασχολήθηκα. Νομίζω είναι το παιχνίδι στο οποίο έχω βάλει τις πιο πολλές ώρες γενικά από όλα τα games. Α. Τι ασχολήθηκες? Ασχολήθηκα με Project Plus και Project M. Mm. Όχι όσο extensively όσο το Melee και το Ultimate. Αλλά αυτά μου άρεσαν τα συγκεκριμένα. Το Project M είναι από τα αγαπημένα μου games of all time. Το λατρεύω. Α. Νομίζω είναι καλύτερο από τον Brawl. Καλά, είναι πολύ καλύτερο από τον Brawl. Δεν το συζητάμε καν. Είναι καλύτερο από τον Brawl σε competitive μεριά. Δηλαδή σαν game standalone, λες με δεν έχει το... Πώς το λένε, το Subspace Emissary, δεν μπορείς να το παίξεις στο Project M. Μπορείς. Σε κανονικά δεν μπορεί. Μπορείς. Σε κανονικά. Όταν μπήκα να δοκιμάσω τελευταία φορά δεν με άφηνε να παίξω. Μου έλεγε κάτι που δεν γίνεται. Ναι. Κύριε, το έχω τερματίσει κανονικά. Είναι... Και είχε τα mechanics του Project M. Ναι, όλα. Θέλω να το παίξω αυτό. Είναι πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και το Project Plus που δοκίμασα δεν μπορούσε να παίξει Subspace. Τέρα, αλήθεια. Να. Σώτα, ανοίξω, να τσεκάρω. Πρόσφατα το έπαιξα. Σώτα, τσεκάρω. Έχεις digital ή physical? Α, digital. Α, εγώ το έπαιξα σε physical, μπορεί γι' αυτό. Είχα κάνει τη μαλακία και αγόρασα. Όχι εγώ, μου αγόρασαν Wii Mini. Oh. Το Wii Mini δεν μπορείς να το κάνεις mod, το online, τίποτα άρα. Δεν έχει online, δεν παίρνει. Έχασα πολλά πράγματα, ναι. Αν και όταν εγώ έπαιζα Wii δεν με πολύ έννοιες. Δηλαδή έπαιζα μόνος μου Mario Kart, έπαιζα Mario Strikers. Γαμάει το Mario Strikers, είναι πάρα πολύ καλό. Πολύ καλό. Θέλω να βρω κάποιον να παίξω Mario Strikers. Δοκιμάσαμε να παίξουμε με τον Duffy τις προάλλες. Και καλά αυτός από Wii, εγώ από Emulator. Το οποίο δουλεύει με Mario Kart, δηλαδή μπορείς να μπεις σε κανονικά lobby με Mario Kart. Ναι, αλλά πρέπει να έχεις το CTGP, έτσι ναι. Όχι, το CTGP είναι extra mod. Άμα θες να παίξεις vanilla Mario Kart στους κανονικούς servers, μπορείς να μπεις με Emulator. Απλά χρειάζεται να κάνεις extract ένα αρχείο από το Wii σου. Δεν μπορείς να μπεις στους κανονικούς servers, οι κανονικοί servers είναι κλείσιμοι. Μπορεί... Εννοώ τους WimFi, αυτούς που τους... Α, οκ. Okay. Ναι, τους WimFi. Και καλά πρέπει να πάρεις ένα αρχείο, ένα... Πώς λέγεται... Να πάρεις ένα αρχείο από το Wii σου και το βάζεις μες στο Dolphin. Mm. Και μετά αναγνωρίζει το Dolphin ότι έχει κανονικό Wii και δεν είναι απλά emulation. Έλα, αλήθεια. Ναι. Είχα πάρει το. Επειδή δεν μπορούσα να πάρω τίποτα από το δικό μου Wii, επειδή είναι mini, πήρα ενός φίλου μου. Και το έκανα και έχω τώρα access σε όλο το home menu. Κάθε φορά που ανοίγω το emulator βλέπω τις φωτογραφίες, βλέπω τα πάντα. Είναι σαν να πήρα το Wii. Καλό. Και δοκίμασα να κάνω Mario Strikers έτσι σε WimFi, αλλά. Συγκεκριμένα για το Strikers δεν γίνεται με emulator και κονσόλα κανονική, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια γίνεται. Έλα ρε, παιδιά. Είναι λίγο σαν.
Α, ναι, ο Stadium Sky παίζει Ρίχτερ. Μα κάτσε, αρχίσαμε. Ω, όλοι. Δεν πήρε χαμπάρι. Ρίχτερ. Ρίχτερ πιστεύω ότι είναι πολύ κακό χαρακτήρας άμα δεν παίζεις εναντίον του. Μα δεν χρειάζεται να κολυμπήσω να μέσα στο Ρίχτερ. Βλέπω όλα τα Twitter clips και δεν ξέρω τι. Και είναι πολύ ωραίος ο Ρίχτερ. Ήξερα και έναν που παίζει Ρίχτερ, πολύ καλός. Είχε νικήσει τον Hungry Box με Ρίχτερ. Και κάθε φορά που παίζαμε ήταν πολύ, πολύ sad το πόσο έχανα. Αλλά δεν ήταν πολύ ευχάριστο να παίξω. Δεν ήταν πολύ ευχάριστο. Αλλά άλλο να νικάσει από έναν quick play Ρίχτερ και άλλο να νικάσει από έναν Ρίχτερ που άξιο ξέρεις ότι είναι καλός. Πάντως βλέπουμε ότι ο Μάκος αμέσως πήρε πρώτο stop και ήδη έχει το advantage. Πρόλογο που έχει να παίξει καιρό από ό,τι φαίνεται ακόμα το έχεις. Ναι, όντως. Έχει να παίξει καιρό και έχει να παίξει και καιρό παλουτίνα, στην ίσως τον Βουάριο. Νομίζω... όχι. Και... όσες φορές έχω παίξει μαζί του, τελευταία είναι με παλουτίνα. Α, ναι ρε, σωστά. Παίζει offline Βουάριο και να παίξει παλουτίνα. Α, ναι. Έχει σταματήσει να παίζει Βουάριο online τουλάχιστον εδώ καιρό. Όντως. Πρέπει λοιπόν να κάνει outcamp τον Ρίχτερ από την άλλη. Μάλλον αυτό είναι το strat. Αν και εγώ σαν Cloud μην ξέρω ότι πρέπει απλά να κάνεις approach. Και δεν ξέρει να κάνει. Και παίρνει με το... neutral beam αυτό νομίζω. Παίρνει το stock. Το σκοτώνει με το... Δεν το σκοτώνει. Ίσα ίσα δεν το σκοτώνει. Αν ήταν 5% που πάνω λίγα θα το σκότωνε. Ναι, ναι, ναι. Ήταν τόσο χειρασμός. Ήταν swag play να πάει off stage και να κάνει το... το side beat. Ο Μάξος προσπαθεί πολύ να πετύχει κάποιο neutral air. Βλέπεις, δεν το αφήνει. Παίζει πολύ καλά ο Steven Spade. Ναι, ξέρει λίγο. Ξέρει, δεν είναι απλά spammer όπως είναι οι περισσότεροι ρίχτες. Είναι spammer, αναγκαστικά. Το θέλει το επάγγελμα. Απλά έχει τόσο πολύ. You gotta do what you gotta do. Νιώθω άσχημα για τους ανθρώπους που παίζουν Ρίχτερ και Σάιμον. Επειδή όλοι τους μισούν. Δηλαδή δεν ευχαριστούν το παιχνίδι. Είναι λογικό, αλλά... πήγε αυτός που σου λέω που νίκησε εναντίον Hungry Box. Όλοι τον λέγανε Fluke και δεν ξέρω γιατί. Πολύ ωραίο το offstage. Νομίζω ότι δεν χρειαζόταν καν επειδή το recovery των Belmont είναι πολύ κακό και δεν θα τα καταφέρνει έτσι κι αλλιώς. Λες, Αλλά ναι, καλά έκανε και έκανε secure με Bucker. Για να είναι σίγουρος ότι θα φύγει. Ναι, ναι. Μισό fellow commentator, πάω να πάρω νερό. Έγινε. Γύρισα. Λέω. Πάμε λοιπόν Game 2. Έτσι όπως το βλέπω μάλλον θα νικήσει ο Μάκος. Επειδή ειδικά η Παλουτένα μπορεί να κάνει εύκολα κίνητο.
Richter. Που έχει κακό recovery. Έχει πολύ καλύτερο recovery, ας πούμε. Ντόπερμαν, δεν είναι πολύ σκοτή να το κάνει τίποτα. Βασικά... Δεν είχε πολλές επιλογές. Είχε πέσει ήδη πολύ χαμηλά πρώτα του λάδι να κάνει κάποιο recovery. Early percent combos, το πηγή του 30. Παίζει πολύ καλά ο Μάτος. Ναι, άμα το δεις κάνει seed πολύ ωραία, δηλαδή τις κατάλληλες στιγμές, κάνει seed για πολύ λίγο, απλά για να κάνει, αποφύγει την επίθεση γενικά. Κάνει αμέσως follow-up. Να, εκεί. Και ειδικά με Belmont πρέπει να ξέρεις πότε να κάνει seed. Επειδή άμα κάνεις πολύ seed, σου σπάσει το seed. Επειδή μπορεί να το κάνει εύκολο αυτό. Και άμα κάνεις λίγο απλά θα σπάσει όλο το project. Όντως. Έχει πολύ καλά seed το Μάτος. Κάτω παρακλείω. Ο Ντόπερμαν λέει πως είναι το χειρότερο του μάσα από το κόμμα είναι λοιπόν. Είναι γρήγορο και μπορεί να κάνει approach. Όντως, αλλά εμένα μου φαίνεται το πιο σπαστικό σπαιδί στο παιχνίδι ο Κιμπέλμος. Ναι. Φαίνεται πολύ κουραστικό να παίζει να τον Κιμπέλμος. Ναι, ακόμα θεωρώ ότι η Κιμπέλμος είναι η πιο σπαστική. Έχουν ένα range γύρω τους από projectiles και από attacks που είναι active συνέχεια. Πρέπει να αποφύγεις. Σαν πως μπορείς να αποφύγεις με τον Μάριο, ξέρεις τους Hammer Bros. Αυτό ακριβώς είναι. Που δεν ξέρεις πότε θα ρίξουν το τέτοιο. Θα έλεγα επίσης πως είναι λίγο σαν να παίζεις Castlevania και να αποφεύγεις αυτούς. Δεν έχω παίξει Castlevania για να ξέρω. Δεν έχεις παίξει Castlevania. Δεν έχεις. Έχει κάποιος στο Switch Online. Έχει κανένα. Από όσο ξέρω τουλάχιστον. Θα ήταν καλή επιλογή το Switch Online γιατί έχει save states και Castlevania χωρίς save states δεν μπορείς να παίξεις. Τι δεν έχει καλά τους κωδικούς για... για να πας πίσω. Πώς είναι, στο τέτοιο. Ωραίο online, like. Ναι. Πολύ ωραίο online. Θετικό. Του, δεν σκοτώνε. Δηλαδή, άμα θυμάσαι το... το punch out έχει καλά κάθε που κάνεις ένα κομμάτι του παιχνιδιού σου δίνει κωδικό για να πας πίσω. Α, όχι, δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό. Καταρχά όχι, δεν έχει καθόλου. Τα πρώτα τρία δεν έχουν. Πρέπει να παίξεις όλο το παιχνίδι σε ένα goal. Απλά για μένα είναι τελείως unplayable το παιχνίδι άμα δεν παίρνεις με stasis. Έχεις πολύ λίγες ζωές και τις κάνεις πάρα πολύ εύκολα. Γι' αυτό υποτίθεται το λένε και από τα πιο δύσκολα παιχνίδια. Ναι, 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 αλλά δεν είναι όντως δύσκολο. Απλά δεν σου δίνει την ευκαιρία να ξαναδοκιμάσει. Και όσο ώρα μιλάμε, ο Μάκος πήρε το δεύτερο game. Πολύ καλή κίνηση από τον Μάκο. Θεωρώ καλή επιλογή να πάρω δεύτερο game. Άρα ναι, ο Stasian Sky, παρόλο που έκανε σχετικά καλό run. Για πρώτο τουρνουά, νομίζω τα πήγε αρκετά καλά. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει παρελθόν παίζει πολύ καλά σε άλλα τουρνουά. Δεν έχω ιδέα. Ναι, είναι off-country. Ναι, δεν το ήξερα. Από πού είναι, ξέρουμε. Έβαλε off-country και όχι Balkans, άρα μάλλον από κάπου άλλο από την Ευρώπη. Οκ. Okay. Τώρα βαριέμαι να το πάω να τσεκάρω το Twitter του. Και τώρα έχουμε Γιώτσο Μιμάκο. Αυτό μου αρέσει. Αλήθεια, νόμιζα θα πάμε όχλωτρα με Άναν, αλλά δεν πειράζει, και αυτό είναι ωραίο. Ο Σίδοκ αποφασίζει. Ο SP1 αποφασίζει. Βασικά θα ήθελα πολύ να δω το Όπτραν vs Άναν. Να δούμε, βασικά, άμα δεν γίνεται ήδη θα προτιμούσαμε αλλάζαμε σε Όπτραν vs Άναν επειδή βλέπαμε τώρα μη Μάκο. Νομίζω δεν μπορούμε, πρέπει να παίζουν ήδη αυτοί οι δύο. Σώτσι καλό. Τώρα δεν αλλάζουμε εσύ. Πένε, πριν από δύο λεπτά έρθει. Καλά, που θέτω, πρέπει να δούμε Γιώτσο Μιμάκο.
Πρέπει να δούμε γιο σύρμα. Αναγκαστικά όχι. Μότο, γαμότο. Το seeding λέει ότι ο Γιώτσο είναι καλύτερο από τον Μημάκο. Για να δούμε. Λέει ο Γιώτσο είναι καλύτερο από τον Μημάκο. Είναι έκτο. Αλλά ποτέ. Πιστεύω πω ο Μημάκο θα νικήσει Γιώτσο. Για να δούμε. Εγώ νομίζω θα είναι και τα even. Εγώ ξέρω τα χιλάκ. Τα χιλάκ. Τα χιλάκ μόνο άμα χάσει ο Γιώτσο. Ναι, πραγματικά. Θα έχει λάκ νικάει για την περιφέρεια. Ξέρεις κάτι που δεν θα σταματήσω να κάνω TikTok τον ίδιο. Είσαι πολύ salty από τότε να ναι. Είμαι double salty επειδή το προηγούμενο τουρνά που παίξαμε και παραπονιόταν για το lag και έχασα στο τελευταίο hit. Καλά ήταν game 3 130% κυρία και έχασα. Οπότε είμαι net. Double salty. Καλά, ε, μακάρι να χάσει ο Γιώτσο. Συνεχίζει. Έπειξε, είναι αρκετά ήδη πάντως. Ου, τόσο νωρίς, από το 78. Ναι. Κράτησαν 45 χρόνια και ήδη πήρε στόκ, Γιώτσο. Και ίσως ο Γιώτσο προσπαθεί να μου αποδείξει πως θα πάρει το game. Μετά θα παραδοθεί. Ωραίο το off-stick game του. Ναι, ο Γιώτσο μπορεί εύκολα να σου δώσει σε off-stage. Κάνει τζάκι για και τι ώρα, το είδες. Για πως είναι ο γνωστός του μέλλον. Ξέρει να πηγαίνει πολύ καλά τα uppers. Και για να σκοτώνει και για να συνεχίσει τα κόμπος και για drag downs. Φαίνεται ότι έχει κάνει drag downs. Πραγματικά. Μου φαίνεται πως ο Greninja είναι από τους πιο technical characters στο παιχνίδι. Είναι σίγουρα γρήγορος και κόμπος πρέπει, ναι, δεν θα έλεγα πως δεν είναι. Πρέπει να σκέπερσαζες για να κάνεις λίγο switch spot το ups, ας πούμε. Ποιος πιστεύεις είναι ο πιο τέχνικας χαρακτήρας? Ίσως είναι πολύ απλό πικ, αλλά ο Σουλ, Σόλ, όπως λέγεται. Show. Ναι, είναι και το τεχνικό. Εγώ θα σου έλεγα η Sheik. Κάντε επιχειρήμα, για πες. Έχω δει και καλά πολλά βίντεο που λένε για τα πόσα hidden mechanics έχει ο Sun. Show. Καλά, έχει ένα mechanic που λέγεται Dial Storage. Που είναι ένα αρκετά advanced mechanic που έχει σχέση με το... με τα μονάτο arts. Και καλά μπορείς με κάποιο τρόπο, δεν το έχω πολύ ψάξει, να κάνεις κάπως save τα frames και αυτό σου επιτρέπει να έχεις λιγότερο lag σε aerials και να κάνεις και wave, δες και τέτοιο. Across the board, σε όλα τα aerials. Ναι. Και καλά... Ωραίο fair. Τόση ώρα δεν είπα καν το game και απλά βλέπω τον Γιώτσο να νικάει με δύο stops. Ναι, με δύο στόχο μπάτες και με ένα 2 frame affair. Ναι. Και καλά αυτό το mechanic που σου έλεγα, κάπως με κάποιον τρόπο αποθηκεύεις frames, όπου κάνεις την τακτική και παίρνεις 30 frames και αυτά τα 30 frames μπορείς να σώσεις από άλλες κινήσεις, π.χ. το ending lag area lead ή του, πώς λέτε, air dodge. Π.χ. όταν κάνεις air dodge, σώζεις τα frames και μπορείς να κάνεις wave dash χωρίς lag. Έλα. Είναι ένα καλό βίντεο από MVG League που το εξηγεί, προσπαθώ να το δεις. Λέγεται, είπες το μεκάνικ. Dial Storage. Αν και νομίζω είναι αρκετά δύσκολο για να μπορεί να το κάνει ο κάθε Soul. Το κοιτάξω μετά, έχουν κάνει και η Beefy Smash ένα βίντεο σε αυτό.
advanced technique in Ultimate which allows Sonic to bypass up to 10 frames of startup lag. Οκ. Δυνατό. Ναι, είναι πολύ καλό. Άμα δεις, άμα δεις πώς κουνιέται ο τύπος στο βίντεο που το χρησιμοποιεί. Κάπως έτσι πήρε game 1 ο Γιώτσο που δεν το περίμενε, όπως είπα στην αρχή. Εγώ πως το περίμενα, οι άλλοι πως το πέραν game 2. Πίκατσου! Δεν έχω δει ποτέ τον μάχο να πεις Πίκατσου. Ναι, πραγματικά. Μάλλον πιστεύει ότι είναι καλό matchup. Δεν ξέρω. Μάθουμε. Πού περίεργα εδώ πως θα το πάει. iPad Vantage επίσης. Ε? Τα iPad Vantage. Πάντως φαίνεται λίγο ο Μάκος να ξέρει από πίσω σου. Επειδή κάνει ωραία, κάνει ναι. Αρκετά καλά follow-ups, κάνει καλό μικρό. Πες το μικρό. Όντως. Εδώ να πήγαινε και τα καλά. Ρε δεν έκανε απλά ένα τυχαίο χαρακτήρα που είδε ότι είναι καλός εναντίον του Πίτσα. Πιστεύω. Δεν πήρε απλά ένα τυχαίο χαρακτήρα που ξέρει ότι πάει καλά εναντίον Greninja. Ξέρει τι κάνει. Ναι. Αυτικά και φαίνεται αυτό. Ο Πίκασου δεν πεθαίνει λίγο πιο νωρίς από, από τον Πολυκόλτημα. Εννοείται. Αν παρατηρήσει η φόρμα της εντελώς Pokémon, είμαστε σε Pokémon, πίστε με δύο Pokémon χαρακτήρες. Όντως, Pokémon Max. Πώς είπα πριν ότι έχει Type Advantage ο Μάτος. Πώς είπα πριν ότι έχει Type Advantage ο Μάτος. Ναι, δεν το καταλαβαίνεις. Ωραίο fair. Ξύπησε με το fair. Ο Μπάκερ που έβαλα στον Πίκα είναι πολύ καλό. Και δεν πρέπει να το τελειώσουμε να πάρει το στόκ με φόβους μας, ειδικά σε τόσο μεγάλο πρεσέν. Καλά, όταν είναι τόσο μεγάλο πρεσέν, τότε δεν κάνει συνήθως με τέτοιες κινήσεις, αλλά από ό,τι θέλει το μάξι που δεν θέλει. Δεν ήταν φόβος μας αυτό, αυτό ήταν ντάστα. Α, ναι. Ναι. Δεν ξέρω τι πούδες. Πέσαμε Call of Duty, τι είναι αυτό. Να το έρθει μας, πάμε on stage. Παραλίγο να σκοτώσω. Ευτυχώς ο Πίκατσου είναι χοντρός ποντικός. Και ναι, αλλά όσο πέραν τα χρόνια το αδυνατίζουν, το έχεις παρατηρήσει. Πώς. Άμα δεις τα renders του Πίκατσου από το 95, είναι πολύ χοντρός και τότε έχει γίνει πολύ δυνατό. Πρέπει να το δώσω. Θα το δω μόλις τελειώσουμε. Τέλεια. Τώρα που το λες, ναι, νομίζω έχω δει ένα render του Pikachu που είναι πολύ τσάμπι, πολύ μάγου. Ναι, τα πρώτα είναι πολύ κοντά. Τους πέραν τα χρόνια τον κάνω λίγο πιο δυνατό. Ο Pikachu κάνει δίαιτα. Γιατί πέθανε! Τόσο πέθανε εκεί πέρα! Δεν κατάλαβα. Κοιτούσα μόνο τον έναν που πεταγόταν και δεν ήταν τον άλλο που έπεσε. Έπεσε. Είναι σε μια πίστα που είναι μια ευθεία. Μπορεί να κάνει wall clean, μπορεί να κάνει wall jump. 300-200 recovery και συνέχισε να πέφτει και πέρα. Λογικά απλά δεν το περίμενε. Έβλεπε τον άλλον που πεταγόταν και λέει, α, τι ωραία. Να λέω, που πεθαίνει ο ίδιος. Και κάνει... Αυτό, δεν ξέρω αν το πρόσεξα, ήταν ωραίο κόμπο από τον... τον Μάκο, έκανε πολλά follow-ups. Είναι πολύ καλό όντως. Και γι' αυτό το... πώς εμπέτει. Εντάξει, ήταν πολύ καλό. Δεν πράγματι ήταν καλή επιλογή να αλλάξει από Qualitena. Ναι, όντως, θα πάει πολύ καλύτερα. Είχε πεθάνει, του είχε κάνει πίσω, αλλά τώρα είναι είπε. Τίτλος μας. Τίτλος game. Ωραίο store.
Άρα το fair. Και έφαγε το fair. Παίρνει λοιπόν ο... Έπαιξε καλό ατέμπαιρ, όπου τον Μάτος. Έπαιξε πολύ καλά ο Μάτος. Έπαιξε καλά, ναι. Ίσως όμως είχε πάει Pikachu από πρώτο game, ήταν είχε γίνει διαφορετικά. Και τώρα θα δούμε... Δεν κάναν update καν το Mimacus vs. Stasian Sky. Αλήθεια. Είπες να κόλλεις το στο challenge που σου έκανε ο Refresh. Ναι, δεν το κάνανε update. Το κάνανε board. Πόσο πήγε, θυμάσαι? 2-0. 2-0, ναι. Και Γιώτσο, 2-0 Γιώτσο. Και τον Ωκεάνα να παίζουν ακόμα. Λίκα. Α, μόλις είπα τις G's. Α, ωραία. Άρα τι λες, Νίκη. Και από ό,τι καταλαβαίνω, από τα συμφραζόμουν, νίκησε ο Άναν. Οπότε θα δούμε Άναν Γιώτσο. Άναν Γιώτσο. Εγώ θέλω τον Όπτρα να νικήσει. Τον... Όχι, πως έχασα Όπτρα, γαμώ το. Όπτρα δεν νικάει πλέον. Ήμασταν και καλά εγώ, Agent και Όπτρα που θέλαμε να βάλουμε ένα emote, άμα μπαίναμε το πλέον. Ποιο θα βάζετε? Pogo Demon. Θέλα ο δαίμονας από το Doom. Κάνει Pogo. Ναι, ναι. Έχω δει το Demon. Είναι ο κάκο Demon. Και δεν ήθελε να πει ο Άναν top 3. Επειδή σίγουρα θα βάλει καινούριο Pepe emote. Γάμω το και άτομο. Ρωτιέμαι αν ο Doberman θα βάλει Λουσίνα πάλι. Τώρα είναι rematch το Άναν vs. Γιώτσο. Αλήθεια. Που νίκησε πριν ο Γιώτσο. 2-1. Α, όντως. Και ήταν το set που παραπονιόντουσαν για το lag, άρα θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Για να δούμε. Ο Γιώτσο παραπονιόντουσαν για το lag. Αυτομάτως θέλω να νικήσει ο Γιώτσο. Τι? Επειδή δεν θέλω καινούργιο Pepe emote. Πιστεύω ο Γιώτσο θα κάνει καλή επιλογή emote. Καμιά φορά στέλνει κάτι funnies. Συ. Γιατί βγήκε ο Γιώτσο την αρήνα? Α, δεν έχω ιδέα. Μπήκε και βγήκε. Πώς είναι, έρχομαι σε ένα λεπτάκι. Okay. Εννιά άτομα βλέπουν το stream, oh. Βλέπω ο Φίλιπς κάνει ban το κανάλι του κάποιον. Δεν βλέπω ποιον επειδή τώρα άνοιξε το πίτσα. Λοιπόν, θα κάνω solo commentate. Αρχίζει το Yotsu vs. Annan. Και πήγανε Pokémon Stadium. Ξανά Pokémon Park σε Pokémon πίστα. Ποιο έτσι. Αντί για έφυγε.
Λοιπόν, βλέπουμε ότι ο Γιώτσο πάλι έχει αρχίσει να έχει το advantage. Από ό,τι φαίνεται το lag τον βοηθάει σε αυτή την περίπτωση. Και σχεδόν παίρνει. Αλλάζει ο Άννας Τσάρτζερ μπάς και δεν πεθάνει. Sorry που άρχισε, έκανε δουλειά. Okay. Βλέπουμε ότι ο Άννα είναι ήδη σε kill percent από τον Γιώτσο, ο οποίος δεν τον έχει ακουμπήσει σχεδόν καθόλου. Όντως. Άλλαξε Τσάρτζερ το Άννα που είναι πιο βαρύς και τον πιάνει με flare glitch. Μπάκερ, άλλο ένα μπάκερ στο offstage. Σκοτώνει με το side. Με το side. Ξεκινά στο ότι σε σκοτώνει αυτό. Το σκοτώνει, ναι. Σκοτώνει για πλάκα. Πολύ καλά, ο... Σου κάνει πολύ καλό σπίτι. Ναι, παίζει καλά. Αξίζει να σημειωθεί ότι εγώ θα τον είχα στείλει στα losers άμα δεν είχε κάνει λάκτε. Ναι, αλλά σε έκανε. Άρα το ποσοστή. Καλύτερα, καλύτερος από ποιο νίκησε από τον Μάκο. By, πώς είναι, by virtue of elimination. Ναι. Σύντομα και άρα από τον άλλο. Άρα θα μπορούσα να ήμουν εγώ στο ποιος νίκησε τώρα. Αλλά δυστυχώς δεν θέλει έτσι. Σκότωσε πολύ νωρίς αυτό το upper. Το upper του Άνισερ πάντα σκότωσε. Τέι Ντάνσο, let's go για κάποια... Και... Κάνε ένα combo σε αυτό το πεσέν. Ου, ωραίο φέρα. Ένα σχόλος. Ναι, θα πάει να είτε σκοπρίτλ τώρα. Τα early combos. Α, οκ, πίσω πίσω. Ήρθε ο ήρωας να μας σώσει όλους για να κάνει commentary με το. What? Αντί ο Aizen. Ελπίζω να τον έδιωξε κάποιος και να μην έφυγε μόνος, παίζει πολύ πλάκ. Ναι, τον έδιωξε, τον έδιωξε. Λοιπόν, let's go. Off stage game. Έκανε κάπως, δεν κατάλαβα πόσο αν interrupt το upper του Γιώτσο, αλλιώς θα το σκότωνε. Και κάνει πόλο. Πολύ καλή ήταν το κόμμα σε αυτή. Να. Σκοτώνει με άψομο σημαίνει. Πολύ καλό. Ωραίο game, ωραίο game. Ακόμα και αν έχασε λίγο στο οποίο... Ναι, ο Γιώτσο τα πάει πάρα πολύ καλά. Α, τώρα παραπονιούνται lag. Αλήθεια. Λέει ο Γιώτσο ότι μάλλον το άνοιξε το Netflix. Sad moment. Α, όχι. Λέει ότι του Άναν η μάνα άνοιξε το Netflix. Ναι, ρε. Και το... Ναι, παιδιώς γνωστόν ο Γιώτσο δεν έχει μάνα. Αλήθεια. Όχι. Πάμε πάρα πολύ ήδημα ο Γιώτσο. Του την έκανα. Του έκανα την μάνα. Του έκανα την μάνα, ρίπ. Λοιπόν, τώρα προσπαθούν να σκεφτούν τι θα κάνουν για το lag.
ο Γιώτσο δίνει πολύ καλή συμβουλή να πάει να κατουρίσει ο Άναν. Και να δώσει το μάτς. Μάλλον εννοεί ότι άμα κατουρίσει θα φτιάξει το connection. Δεν είμαι ηλεκτρολόγος ή τεχνικός, όπως λέγεται. Αλλά... Λες να μην δουλεύει κάτι τέτοιο, ε. Έχω την εντύπωση. Δεν χάνουμε τίποτα να δοκιμάσουμε. Πάντως σήμερα δεν μου έδωσε τη συμβουλή να πάω να κατουρίσω όταν εμείς λαγκάραμε. Είναι σοφή επιλογή. Σοφή... πώς λένε. Secret strat. Yeah. Έχω ξεχάσει να μιλάω σήμερα. Οκ, okay, ο Άναν είπε στη μάνα του να κλείσει το Netflix. Χαίρομαι, επιτέλους. Άρα επιτέλους θα παίξουμε το βίντεο παιχνίδι. Πάλι καλά. Για λίγο δεν το παίζαμε. Τουλάχιστον ο γιος δεν το έπαιζε. Ωραία, ελπίζουμε τώρα να δούμε το ένα lagless match. Για να δούμε. Πάντως κανένα φοβερό spike δεν έκανε πριν. Ναι, δεν, λογικά έχει απλά delay. Έχουμε πει ότι το άλλο ίντερνετ δεν είναι πολύ καλό. Ναι, είναι well known fact. Θα πάει λίγο πιο καλά ο Άννα αυτή τη φορά. Ναι, το χτύπησε με δύο strike B. Τα οποία λογικά θα παραπονηθεί μετά ο Γιώτσο ότι δεν μπορούσε να κάνει react του επειδή υπάρχει lag. Αυτό έκανε τουλάχιστον στο πρώτο game. Όχι πρώτο game, το πρώτο game, το προηγούμενο set του. It's time to relax. Ok, ok. It's ok, δεν καταλαβαίνει. Let's not. Λοιπόν, ο Άννα παίρνει το kill με το back throw. Και μένει η Ivy Sword. Λογικά απλά φοβάται ότι με σκουρτή θα μπορεί να τη σκοτώσει εύκολα. Ναι, όντως. Είναι σε αρκετά εύκολα. Νομίζω η καλύτερη επιλογή είναι ο Charizard. Και τον σκοτώνει παρόλο που είναι Charizard με το άψι μας. Πολύ δυνατό αν πετύχει στο sweet spot. Όντως, πολύ καλά. Και είμαστε πίσω στο σκουρτή. Ναι. Πηρήδη το advantage. Πραγματικά, άμα δεις προ... Ναι, πες. Όχι, πήγα να πω ότι δεν θα άλλαζα ακόμα σε Ivysaur, αλλά για πες. Α, θέλω να πω ότι άμα δεις πολύ το player, π.χ. όπως Twig όταν παίζει Squirtle, μπορεί να κάνει κάτι πολύ ωραία combo. Λένε ότι το Squirtle παίζει να έχει και το καλύτερο combo game, τουλάχιστον στα early percents. Έλα, αλήθεια. Αυτό το έχω ακούσει. Ωραίο πάρι, μόνο που δεν κατάφερε να κάνει τίποτα. Όντως, δεν είχε πάρει τίποτα. Και κάνει SD, λογικά από το lag. Αυτό δεν το λέω να το κορυδέψω, αυτό ισχύει. Καλή. Οκ, πώς είναι, αλλαγή προγράμματος λοιπόν. Άρα ο Άναν έχει το lead τώρα, μετά από αυτό το SD. Να δούμε. Και το παίρνει πίσω με ένα άψ μας. Άρα ένα άψ μας. Και τώρα είμαστε πάλι... Τα δύο του στόχους θα έχει φάει με άψ μας. Αυτό είναι... Από ό,τι φαίνεται πολύ καλό. Είναι όντως. Να δούμε και ένα τρίτο. Πολύ καλό κόμμα γίνεται αυτό πάνω από τον ίδιο αυτό. Ναι. Κάνει τα σωστά follow-ups. Όντως. Δεν έχω δει κανένα jump block να κάνει σε αυτό το set. Όντως, δεν έχει κάνει. Δεν έχουμε χρόνο ακόμα. Ωραίο ups μας.
Που δεν σκοτώνει όμως. Εντάξει, άμα σκότωνε θα ήταν απίστευτο. Άμα σκότωνε. Ξεφελίσει, θα με αντικαταστήσει για λίγο τώρα, γιατί θέλω να περάσω εδώ από την αρχή. Έσου. Καλησπέρα σε Φιρλή. Ήρθες να με αντικαταστήσεις. Ναι, ήρθα να φέρει λίγο ηχούμενο. Αν μπορείς, Στέφη, δυνάμωσε λίγο το μικρόφωνο σου. Ναι, και εγώ σε ακούω χαμηλά. Οκ, ένα λεπτάκι. Αυτό μάλλον θα σκοτώσει. Δεν σκοτώνει. Ξέρει το DI ο Γιώτσο. Νομίζω οποιαδήποτε κίνηση θα σκοτώσει. Ωραίο! Πάτω πολύ ωραίο. Πήγα να πω ότι ήταν πολύ ωραίο πάρει. Τον μπάκερ που θα το σκότουν σίγουρα, αλλά του σκοτώνει μια good stuff. Πολύ καλό. Λοιπόν, εγώ σας αφήνω τώρα. Οκ. Αντίο. Bye bye. Αντίο Σπανακόπιτα. Bye bye Σπανακόπιτα. Πρέπει να μπω στο stream για να το δω, ε. Ναι, του Σίντο. Δυνάμωσε λίγο το μικρόφωνο σου, πραγματικά είναι λίγο χαμηλό. Είναι το δυναμώσιο Σίντο, καλά, στο user volume. Νομίζω μόνο Σίντο μπορεί, αλλά ένα λεπτάκι. Λέω ότι σε δυνάμωσε. Μάλλον θα ακούγεσαι. Λοιπόν, Game 3, πάλι Pokémon Stadium. Αν δεν κάνω λάθος και τα 3 games ήταν Pokémon Stadium. Δεν πρόσεχα και πολύ. Και ο Άναν ήδη πεθαίνει από SD. Αυτό είναι πολύ κακό για τον Άναν. Και πολύ καλό για τον Γιώτσο. Σέφλιν, αν μου μιλάς δεν σ' ακούω. Βλέπω ότι χτυπάνε ο ένας τον άλλο, δεν καταλήγει σε κάτι μεγάλο. Οπ, γύρισε ο Όχτεκ. Μπήκα πάλι γιατί δεν ακούω καθόλου Σέφλιν. Ναι, ο Σέφλιν δεν ακούγεται. Είναι σκληρό. Το είδα το SD του Άννα. Ναι, πολύ καλό για τον Γιώσο. Και αυτό είναι πολύ καλό για τον Γιώσο. Ναι, ο Γιώσο είναι... φαίνεται σαν να είναι έτοιμος να νικήσει. Πολύ underhill. Έλα, τώρα ακούγουμε καλύτερα. Τώρα ακούγεις. Το μάικ μου έφυγε, το είχα πολύ χαμηλά. Οκ. Αντίο. Λοιπόν, όπως λέγαμε, ο Άναν, ο Γιώτσο είναι σχεδόν έτοιμος να νικήσει. Δηλαδή θέλει να παίξει πάρα πολύ καλά ο Άναν για να καταφέρει να κάνει το comeback. Πιστεύω πολύ δύσκολο, αυτό ακριβώς αυτό ήθελα να πω, πολύ δύσκολο για τον Άναν τώρα. Και από ό,τι φαίνεται, ναι, το πήρε με το fair. Good stuff, ήταν από το κατάλαβα ακριβώς όπως ήταν και στο προηγούμενο του set. Ήτανε και ήτανε τα λουτζιά θέμα είναι best of 3 ή best of 5. Ποιο? Αυτό είναι best of 5. Okay. Και βλέπουμε Yotsu vs Doberman. Πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον να ακούγεται αυτό. Πιστεύω ότι ο Yotsu άνετα μπορεί να νικήσει τον Doberman. Ειδικά φαίνεται πολύ καλός. Είχαν και ένα πρόσφατα. Και νίκησε ο Γιώτσο αρκετά... Α, ναι, νίκησε ο Γιώτσο το... Αρκετά convincing. Την αλμυρή σου ήταν. Άρα ναι, τα λεφτά μου είναι στο Γιώτσο. Περίπου 14 ή 6 δεν ήταν, και εγώ πιστεύω του Γιώτσο.
Λοιπόν, εγώ πάω λίγο στο μπάνιο μέχρι να αρχίσουν. Λάμα, πιστέξτε the peace, έρχομαι. Εντάξει, μάλλον ο Ντόπερμαν που πάρει και ο Μάριο για να παίξει αντίον Γιώτσο. Αλλά θα δούμε κιόλας πώς θα πάει. Νάτος και ο Γιώτσο. Γύρισα, έχασα τίποτα. Right on time ήρθες. Ναι, μόλις άρχισε το game. Ωραία, το πρώτο βέζεις Γιώτσο, όπως είπαμε ο Γιώτσο είναι το πιο πιθανονική στο game. Επειδή έχει πολύ δυνατό showing στα προηγούμενα games του. Ειδικά πιστεύω κιόλας άμα ο Doberman πάει η Λουσίνα, που νομίζω η Λουσίνα το χειρότερο μάτς αυτής είναι ο Greninja. Στο λέω το πούμε. Και παίρνει το stock, δεν το κάνει tech. Λογικά δεν το περίμενε. Ου, πολύ καλό. Εγώ το περίμενα. Σχεδόν πιάνει το switch από το Γιώτσο. Ου, πολύ καλό. Καλό το Abby, έτσι ήθελε κάτι να κάνει. Να. Και τον πιάνει με το fair. Οπότε το έκανε ξανά even ο Γιώτσο. Το έπαιξε καλά. Λοιπόν. Γιώτσο αρκετά είναι πάνω στον Doberman εκεί, καλά τα πάει. Ναι, κάνει αρκετά ράζιτα με Γιώτσο. Πάει για όσο ακόμα μπορεί. Θα έλεγα ότι ίσως κάνει και overextend γι' αυτό το κάνει ο Bunnies. Αλλά τον πιάνει με το up smash. Το οποίο όπως λέγαμε πριν είναι πολύ δυνατό. Γιώτσο από ό,τι φαίνεται έχει καταφέρει να κάνει. Το έχει κάνει πολύ πράξη για να το πετυχαίνει σωστά. Να πετυχαίνει το sweet spot. Επειδή έτσι είδαμε ότι νικούσε τον άλλον και άλλους. Μου εδώ πέρα αρκετά καλό advantage για τον Γιώτσο που βρίσκεται τώρα. Ας πούμε τώρα.
παρόν φαίνεται ότι ο Γιώτσο είναι έτοιμος να τον νικήσει. Έχει αρκετά καλό advantage και με το counter αυτό πρέπει να τον σκοτώσει τον Ντόπλου. Α, όχι, κάνει ακόμα recover, νόμιζα δεν θα τα κατάφερνε. Πρέπει να έχει το jump του. Ναι, είχε πίτα. Και ξανά up smash, το οποίο το καταφέρνει να πάρει το game. Πολύ καλά στο up smash, το τρώνε κατευθείαν. Πραγματικά. Οπότε έχουμε 1-0 Γιώτσο. Όπως λέμε είναι best of 5, άρα έχει πολλές πιθανότητες ο Ντόπερμαν να πάρει games και να νικήσει. Εγώ πιστεύω, επειδή εντάξει, σχετικά καλά τα πήγε, εντάξει. Λίγο στο τέλος έκανε λίγο fall off, ναι. Αλλά στην αρχή τα πήγαινε σχετικά καλά. Γιώτσο τα πήγε πολύ καλά, που πέθανε από τόσο νωρίς στο πρώτο του stock από το up B, αλλά το γύρισε αμέσως πίσω σε even. Λοιπόν, πήγανε Lilac, το οποίο είδαμε και πριν τον Ντόπερμαν να πηγαίνει σε Lilac με Λουσίνα, παρόλο που μάλλον θα ήταν καλύτερο να πηγαίνει με Μάριο, λογικά θα είναι τους λόγους του. Εντάξει, πολύ καλός παίκτης και ο Ντόπερμαν, είμαι σίγουρος ότι ναι. Κάτι θα έχει σκεφτεί. Ναι, μάλλον κάτι ξέρει παραπάνω από εμένα. Άρα, ναι, ας τον δούμε τι κάνει. Even πάντως. Βλέπουμε ο Doberman, πιστεύω το game plan του είναι να κάνει cover όσα πιο πολλά μπορεί. Έτσι όπως το βλέπω, ναι, δεν κάνει ποτέ πάρα πολύ commit σε κάτι. Αυτό είναι γενικότερα έτσι ένα πολύ ενδεικτικό πράγμα του Doberman, ακόμα και σε όλα τα τουρνουά. Είναι πολύ συντηρητικό σε το πώς παίζει. Που αυτό είναι πολύ καλό. Οπότε και ιδίως στο δεύτερο του stock, πολύ even, πάλι. Αν και νομίζω ότι ο Γιώτσο κάνει πολύ pressure τον Doberman, κουνιέται πολύ γύρω του και τον βομβαρδίζουν πολλές κινήσεις. Ο Doberman είναι και... κουνιέται λιγότερο. Ο Doberman όμως είναι και πολύ καλό στο να αμήνεται εναντίον αυτό, δηλαδή μένει πολύ χαλαρός, δεν ανησυχεί, δεν αγχώνεται καθόλου. Και όπως κάνει defend εναντίον αυτό. Ναι, ο Doberman δεν αγχώνεται. Αυτό το grab, το whiff, πολύ παράξενο μου φάνηκε. Πάλι άψιμος μόνο που δεν σκόζωσε. Και... πολύ καλό το forward smash, ωραία. Ναι. Οριακά σχεδόν. Κατάλαβε ότι μπορούσε να το χώσει ανάμεσα στο Dancing Blade, αλλά ο Doberman σταμάτησε να κάνει Dancing Blade. Ή πως λέγεται. Ναι, έτσι λέει η κίνηση. Αλλά είναι πολύ καλό awareness από τον Γιώτσο. Και ο Doberman πολύ καλά κάνει το spacing, παίζει. Εκεί γίνεται ακριβώς εκτός από το range του. Και τον πιάνει με το... αυτό ήταν forward, με το forward. Πολύ καλό forward, ακόμα και με DI in, νομίζω έκανε τον Doberman. Δεν μπορούσα να κάνει τίποτα. Ναι. Πάντως το Doberman μπορεί να το κάνει εύκολα even με ένα απλό hit. Με κάποιο neutral ή κάτι τέτοιο. Ή κάποιο edge guard. Αλλά όχι! Είναι καλό το up. Άτυχο SD. Νομίζω φταίει και η Lilat λίγο. Αλλά δεν είναι σίγουρο. Δεν νομίζω. Και φτιάξαν τη Lilat. Καλά. Φτιάξαν νομίζω μόνο για τη Ροζαλίνα. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω. Δεν έχω κοιτάξει ακριβώς τα patch notes για να είμαι σίγουρος. Ούτε εγώ. Από ό,τι διάβασα πάντως σε διάφορα μέρη λένε ότι όλα αυτά τα προβλήματα που είχε η Lilat παλιά και καλά δεν θυμάμαι ποια είναι τα προβλήματά της, αλλά λένε ότι φτιάχτηκαν. Άρα δεν νομίζω να έχει σχέση το ledge ότι είναι ξέρω εγώ σπασμένο. Απλά έκανε recover πολύ low. Ναι, οριακά σε εγώ. Έκανε πολύ commit στο edgeguard του. Σπάνιο για τον Doberman, πολύ. Συνήθως όπως πάει και κάνει ένα backer. Σύμφωνα με τα λόγια του Γιώτσο, fuck this stage. Πολύ σωστό, Lilat είναι broken. Έχει λίγο δίκιο, αν και εμένα μου αρέσει η Lilat. Μ' αρέσει το όλο concept αυτό, αλλά πιστεύω ότι έχει μερικά πολύ παράξενα πράγματα, έτσι πως είναι. Ξέρω, τα slans και καλά,
Πώς λένε, τα slants μ' αρέσουν. Μ' αρέσουν η ιδέα των slants. Και ότι είναι απλώς ένα triplat που είναι σχεδόν όλα στο ίδιο level. Ναι, αυτό με βοηθάει πολύ εμένα και σαν cloud, επειδή μπορώ να κάνω άψμα σε όλο παντού. Αλλά από την άλλη είναι... Συνεχίζω να μιλάω για τον cloud. Μπορεί, είναι λίγο δύσκολο να κάνεις bugger για έτσι. Επειδή είναι πιο χαμηλωμένο το level και το bugger. Πολύ καλό combo του Γιώτσο, συγγνώμη. Ναι, ο Γιώτσο άρχισε το game και ήδη τον έχει πάει 100%. Άρχισανε πολύ even, αλλά ο Γιώτσο πολύ γρήγορα έχει πάρει το momentum και τρέχει. Κάνει πολύ smooth. Κάνει, θέλει να κάνει εκεί πολύ edgeguard τον Doberman με up B, αλλά δεν τα καταφέρνει πάρα πολύ συχνά. Ναι, αλλά είναι safe. Μπορεί να το κάνει και είναι είναι όντως πολύ safe. Και πολύ καλά το πρόβλημα. Πιστεύω αρκετά δύσκολο για τον Doberman να κάνει το combat. Αλλά εντάξει, δεν είναι και αδύνατο. Όχι, δεν είναι καθόλου αδύνατο. Καλό το forward edge guarding του Doberman. Ου, πολύ καλό το nerf. Περίμενε. Από την έτσι που λένε, ναι, το πήγε ξανά even. Άπειρα το ψιλ, αρκετά καλό ψιλ. Ειδικά για την Λουσίνα που είναι frame 3 ή 4 νομίζω. Τόσο λίγο. Ναι, είναι από τα καλύτερα. Του Game & Watch. Ναι, και στον αέρα είναι αθάνατη στο πρώτο frame. Αθάνατη. Ναι, στην κατάλαβα τέσσερα. Ναι, οκ. Μετά όμως πολύ έτσι κουνιέται ο Γιώτσο εκεί. Σκέφτεται λίγο καλύτερα να μην κάνει ράσιν τόσο τυχαία απλώς. Επειδή ο Doberman φαίνεται να κάνει πάρα πολύ adapt σε αυτό. Ο Γιώτσο κάνει πάρα πολύ pressure απλά με το movement. Κουνιέται τόσο πολύ και γύρω από τον Doberman που τον αναγκάζει τον Doberman να κάνει whiff κάτι. Πριν λίγο καιρός το βλέπαμε πως θα κάνει short hopping place 3-4 φορές. Ενώ για να φοβήσει τον Doberman, νομίζω ότι θα κάνει κάτι. Ναι. Έχει σίγουρα το intimidating factor. Και ο Γιώτσο κάνει στήμου. Ωραία, του Γιώτσο. Πιστεύω εντάξει μπορεί να το γυρίσει ο Doberman τώρα. Ειδικά τόσο καλά που έχει παίξει και σε αυτό το game. Πιστεύω ότι γίνεται. Αλλά το περιστήμενο ο Γιώτσο. Έκανε land ακριβώς μπροστά του και μπορείς να το κάνει πάνεις. Εγώ πιστεύω στον Doberman, μπορεί να πάρει το game. Και εγώ πιστεύω έτσι, θέλω να είναι έτσι πολύ, να είναι game 5, θα έχει πολύ πλάκα, αλλά εντάξει. Ναι. Καλό εντάξει, ο Doberman κάνει cover κάθε option που παίρνει ο Γιώτσο. Δηλαδή, είδαμε πως ήθελε να κάνει roll στο platform και έκανε με ένα up tilt, θα έκανε cover όλα. Ότι φαίνεται ο Γιώτσο σταμάτησε να είναι τόσο aggressive, κάθε λίγο πίσω με το neutral view, προσπαθεί να... Πιστεύω ότι και ο Γιώτσο αλλά και ο Doberman έχουν καταλάβει ότι ο άλλος κάνει αρκετά adapt. Οπότε προσπαθούν έτσι να κάνουν κάπως mind game τον άλλο. Ναι. Παραλίγο να δουλέψει αυτό το edgeguard του Γιώτσο, δεν νομίζω. Ωραίο πάρι. Το AB παραλίγο θα σκοτώσει. Και δεν σκότωνε. Ήθελα να κάνει down to το edgeguard, αλλά εντάξει δεν πειράζει. Το backer. Από ό,τι φαίνεται μάλλον θα νικήσει ο Doberman, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ο Γιώτσο σίγουρα τον έχουμε δει να κάνει πολλά. Τα κόμπο του Γιώτσο τώρα παίρνει πολύ damage. Το forwarder του Doberman θα το φέρει στο παλί, θα το νικήσει. Ναι. Είναι πολύ γρήγορο, το χρησιμοποίησε για combo breaker. Ο Γιώτσο με πολύ καλό κόμπο εδώ σκότωσε. Σε ένα σκότωσε τον Doberman. Λίγο να πάει και το edgeguard. Με chart neutral B θα ήταν πολύ ωραίο αυτό. Άμα ήταν το full, θα είχε καταστραφεί ο Doberman εκεί πέρα. Θα είχε πεθάνει κατευθείαν. Τέλος της καριέρας του. Και κάπως έτσι ο Γιώτσο με απλά λίγη υπομονή το έφερε πίσω. Δηλαδή και δύο μπορούν να πεθάνουν οποιαδήποτε στιγμή τώρα. Με απλά κόμμος. Ο Γιώτσο έχει πολύ καλό punish game. Που είναι εντάξει και του Greninja είναι από μόνο του πάρα πολύ καλό. Και το έφερε πάρα πολύ ψηλά. Το forward παραλίγο να σκοτώσει. Για δύο pixels δεν σκότωσε αυτό. Παραλίγο το Apple επίση να με σκοτώσει. Το έκανε λίγο. Το έκανε Wii for Doberman. Παραλίγο το Apple μα. Να δούμε τι θα γίνει τώρα. Πάει για το Edgar. Και δεν κάνει tech. Το backer σκοτώνει. Ήταν unthinkable αυτό. Ήταν unthinkable. Ό,τι και να είχε κάνει ο Γιώτσο θα το είχε χάσει εκεί πέρα. Νομίζω αυτό δεν ήταν unthinkable. Ήταν unthinkable. Είχε τα κόκκινα γύρω από το. Α, το τείχο. Εντάξει. Αλλά εντάξει, πολύ καλό το Doberman το φορεπίσω. Πολύ εγχωτικό game κιόλα. Ναι, ήταν. Πάντως πολύ καλά έπαιξε και ο Γιώτσος σε αυτό το game. Είχε υπομονή και κατάφερε να του κάνει πολύ. Ναι. Το βλέπω και όλο στο τέλος θα πήγαινε πολύ καλά. Να δούμε τώρα άμα θα το φέρει πίσω στο τέλος. Εγώ θέλω να είναι game 5, θα είναι πολύ hype, πιστεύω. Και εγώ θα ήθελα. Και βλέποντας το πώς έπαιξε ο Doberman τώρα, πιστεύω μπορεί να το κάνει. Mm.
Τώρα εντάξει, θα είναι πολύ δύσκολο για τον Doberman, γιατί θα πρέπει να νικήσει στο counterpick του Yotsho δύο φορές σειρά τώρα. Ωραία, συνεχίζαμε Λουσίνα. Προσωπικά θα ήθελα να δω τον Μάριο. Και εγώ, μου αρέσει πολύ ο Doberman Μάριο, επειδή είναι πολύ διαφορετικός αρκετά. Είναι αρκετά διαφορετικός, είναι πολύ πιο επιθετικός. Μου αρέσει αρκετά. Να σου που λέει ο Doberman ότι... Αλλά δεν νομίζω να παίζει, να παίζει Μάριο στο online. Πολύ. Μπα. Εγώ όταν παίζω εγώ με τον Doberman σε sets, σχεδόν πάντα πηγαίνει Μάριο. Α. Τότε δεν ξέρω πραγματικά. Βασικά πηγαίνει και με ένα Λουσίνα το οποίο νικάω και μετά τα υπόλοιπα δύο games θα παίρνει με Μάριο. Και ο Μάριο είναι πάρα πολύ καλός, δεν μπορεί να κάνει τίποτα εναντίον του. Είναι όντως πάρα πολύ καλός. Εναντίον τον Blink θυμάμαι στο Guided 2 ήταν, είχε ένα πάρα πολύ ωραία set. Που ήταν ίσιο Doberman του Μάριο. Δεν το φτάνω, θα το τσεκάρω. Είναι ωραία. Ένα recorded stream. Ναι, ναι. Στο Spanaki channel στο youtube.com/Spanakopita. Κάντε subscribe και πατήστε το καμπανάκι και like, μην ξεχάσετε το VOD. Και κάντε comment το αγαπημένο σας φαγητό. Λέμε ο Γιώτσο πολύ. Και όχι. Δύσκολο τώρα πολύ. Ήταν η δεύτερη ή τρίτη φορά που χάνει το update. Νομίζω δεύτερη. Εντάξει, ο Γιώτσο πολύ πιο τολμηρός με αυτά τα Edgar. Μπορούμε να το δούμε και όλος που θέλει να κάνει side Edgar να είναι και στο τόπο. Ναι, ο Γιώτσο έχει πολύ ελευθερία για να κάνει Edgar επειδή έχει πολύ καλό recovery. Μπορεί να πάει πολύ χαμηλά. Το βλέπουμε και όλος πως παίζει πάρα πολύ υπομονετικά. Και πάρα πολύ καλά κιόλας, που είναι πολύ καλό. Ναι. Δηλαδή κάθεται στο late, περιμένει πάρα πολύ ώρα ο Doberman να κάνει το άπτον και μετά βάζει κάτι. Καλό το φέρει του Doberman, θα σκοτώσει. Ναι, μια στιγμή νόμιζα ότι πάλι θα πεθάνει επειδή δεν ήταν αρκετά πιο ψηλά. Αυτός είναι πάντα ο φόβος τώρα που το έχουμε δει δύο φορές να γίνεται, δεν ξέρουμε. Πολύ δύσκολο είναι να το γυρίσει ο Doberman, αλλά εντάξει δεν έχει αδύνατο. Δεν είναι καθόλου αδύνατο. Μπορεί σίγουρα. Ο Doberman... Πολύ καλό το φόβος, παρά λίγο να σκοτώσει. Πάρα πολύ καλό DI και το Γιώτσο βέβαια. Το ωραίο tech από τον Γιώτσο. Παρά λίγο να ήταν έτσι game winning το deck αυτό. Το side B του Γιώτσο παρά λίγο να σκοτώνει. Πολύ δυνατή κίνηση αυτή που δεν το είχα καταλάβει. Δει το side B του Γιώτσο να κάνει πάρα πολύ, να πιάνει off guard τους αντιπάλους του. Ειδικά off stage κιόλας πιστεύω είναι αρκετά καλό όπτον. Ο Γιώτσο got PS2'd. Εντάξει, πιστεύω ότι ο Γιώτσο με ένα καλό combo ή με ένα καλό punish τον νικάει τον Doberman πολύ εύκολα. Αλλά και ο Doberman... Combo, ένα απλό kill move. Ναι, άμα παίξει πολύ καλά όπως έπαιξε και πριν στο προηγούμενο γύρο. Doberman, λίγο... Αυτά είναι forward kills απλώς. Υπομονετικός να μένει, κάπως έτσι που παίζει τώρα. Έτσι όπως παίζει τώρα να συνεχίσει. Αυτά τα forward kills που κάνει είναι απίστευτα. Γιατί δεν έκανε... Κάνει ακίνητος από τον έβλεπε τον Γιώτσο να μπροστά του. Και παίζει να πεθάνει τώρα από backdrop. Όχι, δεν πέθανε. Πολύ ωραίο σετ, πάρα πολύ ωραίο, μου άρεσε αυτό. Και εμένα μου άρεσε. Εντάξει. Ήταν εκλό. Και πιστεύω ότι οι δύο το παίξαν πάρα πολύ καλά. Δεν ήταν κανένας πάρα πολύ ντόμινο. Ήταν όντως πάρα πολύ, ναι, ήταν πολύ ωραίο. Βλέπαμε πολύ καλά έπαιζε ο Doberman στο τέλος. Ναι. Στο τέλος, αλλά εντάξει, ο Γιώτσο κατάφερε έτσι να πάρω το λίγο momentum που θέλω ακόμα για να τον νικήσει. Ναι. Και κάπως έτσι πάμε Grand Finals με Grand Finals έχω... Έχουμε δει ποτέ τον Γιώτσο Grand Finals. Δεν ξέρω, δεν έχω... Παραδεχτώ, δεν έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ. Νομίζω πάντα τελειώνει στο Winners Finals ή πιο πριν. Ανυπομονώ πάντως να δω τον Γιώτσο να κάνει κάτι εναντίον του Deer. Βλέποντας το πόσο καλός ήταν, πόσο καλά έπαιξε, πιστεύω ότι μερικά games, κάνα δύο games, μάλλον θα το πάρει από τον Deer. Δεν νομίζω να τον κάνει 3. Πάντως κάπως έτσι βγαίνει τρίτος ο Doberman και είναι ένας από τους τρεις που θα αποφασίσει το επόμενο emote. Πολύ ωραία. Ελπίζουμε να είναι κάτι καλό. Με Λουσίνα, να μην έχει σχέση με Λουσίνα. Είχε μια 80% πιθανότητα να έχει σχέση με τη Λουσίνα.
όπως είπα και πριν, θέλω πολύ να δω τι mode θα βάλει ο Γιώτσο. Ο Γιώτσο δεν ξέρω. Επειδή ο Γιώτσο στέλνει κάποια καλά seed posts. Seed posts. Και ο Dirt δεν έχω ιδέα τι μπορεί να βάλει. Ο Ιώτσο έχει κάνει αρκετό pop-off. Έχει, εντάξει, έπαιξε πολύ καλά. Έπαιξε πάρα πολύ καλά. Έχει νικήσει Μιμάλκο, Άναν, Ντόπερμαν. Άναν ξανά. Σχεδόν όλο το top 3, το top 3 της Αθήνας. Αν το καλοσκεφτείς, μόνο εγώ και ο Ντίπνον θα το σκεφτείς. Dear, επειδή δεν είμαι σίγουρος, θύμισε μου μία τι παίζει. Pit, η Dark. Ναι, σωστά, σωστά. Ανάλογα, άμα νιώθει έτσι. Πρέπει να δεις ένα set εναντίον τον Σπένα. Σε τον το Νοέμβριο, νομίζω, πιο παλιά. Που ήταν... Όχι online, offline. Πέρσι. Που ήταν στα Smashcore Days. Θυμάμαι, είχα δει ένα set που ήταν αυτού εναντίον του Dear. Που ήταν πολύ ωραίο. Okay. Ναι, σίγουρα θέλω να δω τον Δεσπία να ξαναπαίζει. Αλλά δυστυχώς κάτι έχει πάθει με το αντίχειράς του, προσπαθεί να περιμένει λίγο καιρό που του ξαναπαίξει. Mm. Καλά κάνει, μη σπάσει το χέρι του. Ναι, ναι. Έχει πλάσει μας. Προσωπικά έτσι, μ' αρέσει να βλέπω τον Δεσπία να παίζει. Επειδή το θεωρώ, παρόλο που είναι έτσι λίγο κάμπι, το θεωρώ πολύ έτσι ενδιαφέρον. Ναι, είναι ενδιαφέρον. Και κάθε φορά που κάνω comment. Να βλέπεις Snake. Κάθε φορά που κάνω commentary. Μ' αρέσει και όλος έτσι πολύ. Αυτός είναι σαν έξτρα χρόνος που δίνει. Για να μπορείς να αναλύσεις όλα τα πράγματα που κάνει. Προσωπικά ο Πίτος χαρακτήρας δεν μ' αρέσει και τόσο. Αλλά εντάξει. Εντάξει, καλώς. Όχι, εννοώ. Γενικότερα ως χαρακτήρας να το βλέπω να χρησιμοποιείται δεν μ' αρέσει τόσο ούτε. Ούτε το χρησιμοποιώ, όχι επειδή είναι αναγκαστικά κακός ή υπερκαλός ή κάτι τέτοιο. Προσέξτε, δεν ξέρω. Ναι, okay, εντάξει, preference. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται τώρα θα αρχίσουμε το game. Dark Pit. Εναντίον Grenade, να δούμε τα Grand Finals τώρα. Πιστεύω ο Deer έχει απίστευτο neutral. Πάρα πολύ καλό, σαν το έτσι Doberman που είναι έτσι πολύ... Όχι αναγκαστικά υπομονετικό, αλλά έτσι πολύ συγκεντρωμένο. Απλά ξέρει πώς να μην τον χτυπάνε. Σε προηγούμενα games βλέπαμε ότι τον πηγαίναν μέχρι 180% πριν τον καταφέρουν να τον σκοτώσουν. Επειδή απλά δεν... Ωραίο, ωραίο. Αυτό, μ' άρεσε. Το κάνει συχνά αυτό ο Deer που κάνει το Reflector. Πολύ καλό κόμμα το Diablo! Insane το τσάμπλο κόλ. Έχει πολλές φορές αυτό και είναι πάντα ωραίο να το βλέπεις. Δούμε εδώ πέρα. Να δούμε κιόλας άμα η Town and City. Μήπως ο Γιώργος που κάνει πλόκος λίγο, admittedly. Ναι, είναι. Έχει και ένα δικαίωμα όμως. Δηλαδή... Πολύ καλά τα Silks, Deer. Όχι Silks, το Reflector αυτό που του δίνει. Ναι, ναι, ναι. Που είναι έτσι και ταυτόχρονα κάπου Silks. Ναι. Το χρησιμοποιεί πάρα πολύ όταν κάνει recover. Προσπάθησε να κάνει downer αλλά είχε λάθος χρόνο, λάθος timing. Εντάξει, πολύ καλό recover και το Deer έτσι, πολύ υπομονετικό. Χαλαρά, περίμενε να κάνει πρώτα το option του ο Γιώτσο και μετά. Ναι. Τον έκανε grab και δεν θα σκοτώσει το φόβο. Ου! Σε εδώ το σκοτώσε. Πολύ ωραίο όμως το snipe του Deer εκεί, καλό. Θα σκοτώσει αυτό. Πάλι δεν σκοτώνει. Αλλά τον κρατάει. Αλλά είναι forward throw πάει. Είμαι έτοιμος να πω ότι ο Deer ξέρει πολύ καλά πως να κρατάει τον Γιώτσο off stage. Αλλά ο Γιώτσο με ένα fair από ledge κατάφερα να το πάρει το stock. Πιστεύω ήταν έτσι και αρκετά unexpected για τον Deer ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Ναι.
Βλέπουμε advantage ότι τώρα νικάει ο Γιώτσο. Εδώ πέρα έτσι καλά κρατάει και ο Γιώτσο τον τύρο offstage. Όχι να κάνει τον κρατάει offstage, αλλά τον διώχνει λίγο έτσι. Το διώχνει εύκολα. Uppers, άλλο ένα uppers. Upper, drain εκεί το παίρνει. Και το σκοτώνει με το Snipe B! Είναι δύο στόχους μπροστά! Ο Γιώτσο κάνει τρελό pop-off! Παναγία μου τώρα! Άμα συνεχίσει έτσι, ο Deer χάθηκε, πάει! Ο Γιώτσος πολύ εύκολα θα το πάρει. Αλλά δεν νομίζω ότι επειδή ο Deer κιόλας είναι πολύ καλός παίκτης, νούμερο 1 Θεσσαλονίκη άμα δεν κάνω λάθος. Νούμερο 1 Ελλάδα. Αυτό. Κένσο. Ή λένε ότι και ο Ρόμ είναι πολύ καλός. Και ο Έλκο. Αλλά ο Ρόμ νομίζω έχει σταματήσει. Και ο Έλκο έχει σταματήσει. Όχι, ο Έλκο νομίζω ακόμα παίζει. Τον είδα να πέσει ένα group button. Α, τότε μπορεί, εντάξει, δεν ξέρω. Ας συγκεντρωθούμε καλύτερα στο set κιόλα. Ναι, ας μιλάμε για του παίκτε που παίζουν τώρα. Ναι. Όχι για το. Κρατάει το reflector για πολλή ώρα για να αποφύγει το edge με τον Γιώτσο. Το down και το σκοτώνει με τον down smash. Με δύο stocks μπροστά, είναι απίστευτο. Εντάξει, πιστεύω θα είναι πολύ δύσκολο και αρκετά έτσι και mental draining για τον Γιώτσο να νικήσει. Επειδή τώρα θέλει άλλα 5 sets να νικήσει. Αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Λοιπόν, game 2. Μην ξεχνάμε ότι άμα νικήσει ο Γιώτσο αυτό το set θα πάει, θα κάνει reset το bracket για να θα κάνουν άλλο ένα best of 5. Και πραγματικά θέλω να δω τον Γιώτσο να νικάει, πιστεύω ότι το αξίζει. Φαίνεται ότι έχει κάνει practice και... Ναι, συμφωνώ, επειδή εντάξει όλοι αγαπάνε Γιώτσο. Ναι, ας πούνε ο underdog, άρα θέλουμε να δούμε τον underdog να νικάει. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, περιμένουμε τώρα λογικά state selection να κάνουμε. Μάλλον το αποφασίζει κιόλας ο Deer, επειδή νομίζω ότι ο Greninja, πιστεύω τώρα, εντάξει δεν είμαι σίγουρος, δεν παίζω κανένα από τους δύο χαρακτήρες. Αλλά πιστεύω ότι ο Greninja και ο Pete έχουν αρκετά όμοιες stages που έχουν advantage. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ξέρω ότι το Greninja τον βοηθάει να μην έχει platforms και αυτό φαίνεται από τα bans που έκανε τώρα. Που έκανε Yoshi's Lylat και Smashville που είναι. Που είναι όλα platforms. Ο Deer νομίζω του αρέσουν τα platforms. Μπορεί να συνεχίσει κόμπος αλλά δεν είμαι σίγουρος, δεν ξέρω καθόλου. Νομίζω εντάξει και όμως και ο Γιώτσο κάνει πολύ καλά convert στα platforms. Είχε όταν τον είχαμε δει στο άλλο set με τον Doberman που έζανε στην Small Battlefield. Βγαίνε πολύ καλά ο Γιώτσο, δηλαδή έκανε πολύ καλό κάμπο. Πολύ καλό. Ωραία, και ο Deer τον πάει Battlefield. Το οποίο. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος για Battlefield. Ναι. Λογικά. Ναι, λογικά του αρέσει του Deer τα. Έτσι το high platform. Απλά ο Γιώτσο δεν μπορούσε να κάνει όλα τα platform stages. Ναι, ναι, ναι. Και τώρα για κάποιο λόγο έφυγε ο Γιώτσο από την αρίνα. Εντάξει, μάλλον μικρά connection ίσως τώρα δεν πειράζει. Πιστεύω ότι και με Battlefield θα έχει δυσκολία ο Γιώτσο να κάνει τα upper drag downs που θέλει λίγο short platform. Ναι. Παρόλο που ο Greninja έχει επίσης παν ψηλό jump. Έχει το δεύτερο ψηλότερο jump, αν δεν κάνω λάθος. Δεν το ξέρω αυτό, αλλά είναι πράγματι πολύ ψηλό jump. Να ήρθε ο Γιώτσο. Να τους. Λοιπόν, game 2 Battlefield. Από ό,τι κατάλαβα, ο Deer του αρέσει πολύ αυτό το στυλ. Άρα μιλάμε μόνο από stage perspective, θα νικήσει ο Deer σε αυτό το match. Βλέπουμε κιόλας ότι ο Deer παίζει αρκετά πιο υπομονετικά από πριν, από ό,τι έπαιζε πριν. Κάθεται έτσι πολύ πιο πίσω και χρησιμοποιεί arrows, που είναι πολύ καλό. Ναι, φοβάται το punish game του Greninja, το οποίο είναι σίγουρο εκμοκτικό. Ναι, είναι και πολύ καλό. Και ο Γιώτσο κιόλας θέλει να το χρησιμοποιεί πάρα πολύ καλά. Ναι, δεν είναι ένα κόμπο που το γνωστό. Και τον έκανε και έτσι. Πολύ καλό τον Bucker. Παρόλο που είχε super χρησιμοποιεί στο side B, ο Beat. Ναι.
πάλι βλέπουμε τον Γιώτσο να έχει το advantage. Αλλά όχι πάρα πολύ. Πολύ ωραίο το dance μας. Μόλις τώρα πήγε ήδη. Καλό το fair του Γιώτσο κιόλα. Πώς φαίνεται πιάνει πολλούς off guard το fair. Το dance attack μόλις πέτυχε κάτω από το ledge. Έκανε πάρα το άρρο απίστευτο. Όχι απίστευτο το dance. Ου, καλό το fair σκοτώνει κατευθείαν. Από ό,τι έχω δει, σχεδόν κανένας δεν έχει καταφέρει να σκοτώσει τον τύριο όταν είναι off stage. Εντάξει, είναι. Χρησιμοποιεί πάρα πολύ καλά τον down B. Ναι, όχι μόνο τον down B, αλλά και τα jumps του, τα multiple jumps του Dark τα χρησιμοποιεί πάρα πολύ καλά. Ναι. Δηλαδή πιο πριν τον είχαμε δει που ήταν off stage και έκανε πολύ καλό recovery από κάτω. Ο Γιώτσο του έχει σπάσει πάρα πολύ την ασπίδα. Με δύο ups μας τα οποία δεν πέτυχαν. Πολύ καλό το upper, δεν νομίζω να πέτυχε τον dragon που ήθελε, αλλά δεν πειράζει. Τον έκανε 2 frame με τον dash attack. Δούμε τώρα ο Dirk κιόλας σκέφτεται και προσπαθεί πολλά πράγματα για να έτσι να αποφύγει ο Γιώτσο να κάνει. Ο Γιώτσο πολύ καλά κάνει το κάτσο στο platform, επειδή αποτύχει περισσότερες επιλογές από το να κάθεται απλά. Πολύ πιο υπομονετικός, πιο. Ναι, και οι δύο παίχτες φαίνεται ότι σκέφτονται περισσότερο. Ναι, ναι. Βασικά αυτό ακούστηκε κακό, ότι περιμένουν περισσότερο. Ναι, ότι κάθονται και κάνουν consider λίγο περισσότερο τα πράγματα, ναι. Ωραίο κόμπο από τον Deer, το πήγε 32% έτσι απλά. Αλλά το site δεν το περίμενε. Δεν το περίμενε. Ο Γιώτσο πώς το χρησιμοποιεί έτσι, είναι βρώμικο, είναι. Βρώμικος, nasty. Είναι disgusting. Λέμε, νομίζω σχεδόν κάθε φορά που έχει χρησιμοποιήσει ο Γιώτσο Σάιντπι έχει πετύχει. Αυτό είναι το αστείο. Ναι, και δεν το χρησιμοποιεί πολύ συχνά όσο το περιμένει ο αντίπαλος. Το χρησιμοποιεί τις καλύτερες στιγμές. Ναι. Καλό. Μεγάλο advantage ο Γιώτσο. Ναι. Πάλι. Ειδικά έτσι όπως τον είχε offstage κιόλας, τώρα το έχει χάσει λίγο, αλλά δεν πειράζει. Πιστεύω άμα ο Dark Speed είχε λίγο αλλά περισσότερο ground speed, θα μπορούσε να έχει κάνει καλύτερα capitalize. Δεν το βλέπαμε λίγο να τρέχει. Ναι, σωστό. Ο Greninja είναι πολύ γρήγορος. Ναι. Καλό το fair θα σκοτώσει όμως. Καλό το neutral. Βλέπουμε εδώ πέρα ο Dirk χρησιμοποιεί πάρα πολύ καλά γενικότερα τα neutral layers του Dark Pit. Που είναι εντάξει, είναι πολύ καλό long lasting combo μου. Ναι. Έχει πολλά follow-ups και κάνει combo ξανά σε neutral layer ή σε grab ή σε dash attack. Ναι. Νομίζω σε grab. Πολύ even. Έχει λίγο. Oh! Fair. Δεν τον σκότωσε. Μένει πολύ. Πήγε πολύ χαμηλά ο Deer. Ναι, το έχουμε δει αυτό 3-4 φορές στα sets τους. Ότι κάθε φορά που είναι off stage ο Deer και πάει ο Γιώτσο για το kill, περιμένουν όλο και περισσότερο για να το κάνουν. Counter το οποίο ο Deer αναγνώρισε και δεν επιτέθηκε. Και φέρ το πήρε ο Γιώτσο. 2-0 ο Γιώτσο ακόμα τόσο. Εντάξει, βλέπουμε πολύ καλά τα πάει, πολύ καλά στο neutral και όλα αυτά. Grand Finals, έτσι όπως το βλέπω, θα κάνει reset το Γιώτσο. Πρέπει όμως τώρα να παίξει πάλι στο advantage του Deer και να δούμε τώρα πώς θα το πάει σε αυτό. Αυτό το game είναι πολύ πιο exciting από όσο πίστευω θα είναι. Πίστευω ότι απλά ο Deer θα κάνει body bug τον Γιώτσο, αλλά από ό,τι φαίνεται γίνεται το αντίθετο. Και είναι πολύ, πολύ ωραίο αυτό. Ναι, βλέπουμε ο Γιώτσο πολύ καλά από την αρχή. Δηλαδή κάνει και πολύ καλά adapt. Βλέπουμε στα off-stage αυτά πολύ. Πάμε, τρίτο game τη stage διαδέλη. Πάλι Battlefield. Από ό,τι φαίνεται ο Deer ξέρει, σκέφτεται ότι δεν θέλει να αλλάξει πίστα παρόλο που έχει χάσει σε αυτήν ήδη μια φορά. Είστε μικρός, ο Γιώτσο όμως τώρα έχει καταλάβει την Battlefield πολύ καλύτερα. Δηλαδή πώς να δουλέψει τα μεταπάνηση. Ναι.
φαίνεται ότι του βοηθάει πολύ τα side platforms με τα ups μας που κάνει. Και το upper platform με τα uppers του. Άρα πως δεν είναι τελικά τόσο κακά τα platforms για τον Γιώτσο. Λέμε ότι θα χρησιμοποιεί πολύ, πολύ περισσότερο και όσο πριν. Καλό και το διάβασε! Έχει... Τον διάβασε σαν βιβλίο! Τον διάβασε πραγματικά. Ένα στόκ μπροστά. Και ήδη τον κάνει κόμπο στο δεύτερο του στόκ. Έχασε λίγο, έκανε fall out από τον backer ο Deer, αλλά δεν πειράζει. Παίζει πάρα πολύ καλά ο Γιώτσο. Δηλαδή με κάθε game παίζει όλο και καλύτερα πιστεύω. Uppers. Και όμως και ο Deer κάνει πολύ καλά πράγματα, έχει να προσφύγει όλα αυτά κόμπο. Τον πιάνει με τον neutral beat. Καλό το backer, τον τρέλει ο Deer. Backer αλλά έχει το super άρμα. Θα έχει σκοτώσει πίσω από αυτά, μα δεν υπήρχε το Super Armor εκεί πέρα. Το Yotsu όχι μόνο έχει percentage lead, αλλά και stock lead. Stock lead, ναι. Δούμε εδώ πέρα ότι, εντάξει, προσπαθεί να κάνει και remix το πώς κάνει Get of the Ledge. Βγαίνει για να ανεβεί πάλι στο stage. Μένει στο seat του Deer. Πολύ καλό το backer του Yotsu, σκοτώνει κι αυτό. Για τα τελευταία 20 δευτερόλεπτα ο Deer δεν έχει καταφέρει να φύγει από το LED. Το οποίο απλά δείχνει το πόσο καλός είναι ο Γιώτσο. Όσο ρε αυτό γυρνάει όμως από το LED. Βέβαια. Commentator scare. Δεν σκοτώνει. Δεν σκοτώνει. Το μπάκια θα σκοτώσει τώρα. Μήπως τώρα, όχι. Οποιαδήποτε κίνηση θα σκοτώσει. Έχασε το τέ και πέθανε. Έχασε το deck, εντάξει. Δεν είναι μεγάλο θέμα για τον Γιώτσο αφού ήδη νικάει κατά πολύ. Το κατάλαβες πως το άμπι τον έχει καταστρέψει. Ναι! Και μετά τον άφησε απλά να στέγει στον αέρα του που κάνει τον μεγαλύτερο πάνης του κόσμου. Πανέξυπνο του Γιώτσο. Πιστεύω ότι πρώτη φορά που τον βλέπουμε στα τελευταία δύο σετ τουλάχιστον. Δουλεύει αυτό. Τουλάχιστον το δοκιμάζει. Άμα δεν το δοκιμάζει, δεν ποτέ αυτό. Βέβαια. Ήθελε εκεί κάτι να κάνει με το site, δεν πειράζει, ότι περιμένει υπομονετικός πάλι. Δεν ξέρω γιατί πήγε για το Velos, αφού δεν θα το πετύχει, ναι. Και δεν θα έχει μεγάλο follow-up. Τώρα παίζει πολύ καλά ο Deer κοντά στο ledge, εκεί διώχνει όλη την ώρα τον Greninja απ' έξω. Τώρα ο Deer είναι αυτός που κρατάει τον Deer στο ledge. Εντάξει, πήγαν ξανά stage. Πήδηξε όμως και έκανε κατευθείαν air του. Ο Deer με το που πέτυχε combo starter. Θεωρώ λίγο παράξενο, μάλλον θα ήταν ένα μισή. Βλέπουμε εδώ πέρα, εντάξει, ο Deer είναι σαν άλλος άνθρωπος τώρα, πώς το παίζει. Παίζει πολύ έξυπνα, κομμουνετικά, έτσι σοβαρά. Αυτό ήταν πολύ ωραίο recovery, κάνει δύο φορές side B, δεν το περίμενε καθόλου ο Deer. Δεν σκότωσε, εντάξει, ο Deer πολύ καλά κιόλας κάνει... Κάνει κάποια ρεκτά πολύ. Ω! Πρίτωσες! Είσαι τον bracket! Πάλι δύο στόξα αχέντε ο Γιώτσο με ριζέ το μπράκετ με 3-0. Απίστευτο. Τώρα θα δούμε τέτοιο. Τώρα πιστεύω όμως ότι ο Deer έχει καταλάβει λίγο. Ο Deer μάλλον θα το πάρει σοβαρά τώρα. Ναι, μάλλον έτσι έχει καταλάβει εκεί. Κάνει κάπως το download και μπορεί τώρα να δούμε έτσι αληθινό Deer ας πούμε. Peak Deer. Ναι, έχει καταλάβει τώρα τι κάνει ο Γιώτσο. Μάλλον. Τώρα αυτό που θέλω να δω είναι ένα τρομερό Game 5. Game 5 στο Grand Finals. Θα ήταν έτσι πολύ ενδιαφέρον, αλλά θα ήταν και πολύ έτσι... Πολύ διαφορετικό και πολύ ενδιαφέρον επίσης άμα ο Γιώτσο απλώς τον πήρε 6-0. Ναι. Πιστεύω θα ήταν έτσι... Ναι. Μεγάλο upset, τεράστιο upset. Εντάξει, έκανα πολύ σύντοκ τον Γιώτσο πριν, αλλά πραγματικά θέλω να τον δω να νικάει. Επειδή παίζει out of his mind. Ναι. Εντάξει, δηλαδή έχει κάνει τόσο πολύ adapt στα πάντα, πραγματικά. Γι' αυτό εντάξει, το δοξάζω, το θεωρώ απίστευτο. Αυτό το tournament είναι πολύ πιο ενδιαφέρον όπως νόμιζα. Έχει πολλά upsets, έχει τα πάντα. Hype είναι. Τύπους αλλάξει ο Deer σε normal pit, αντί για dark pit.
Θα ήταν ενδιαφέρον, θα έχει πλάκα. Δεν νομίζω, επειδή τα βέλη του Dark Pit, αν δεν καλά, μπορούν να τα κουνήσει, ενώ του κανονικού Pit δεν μπορεί, και αυτό τον βοηθάει. Το αντίθετο, δηλαδή του Pit και των δύο κουνιούνται, απλώς του Pit του κανονικού κουνιούνται πολύ περισσότερο, αλλά δεν σκοτώνουν τόσο εύκολα. Σκάνε. Α. Αυτό, ναι. Είναι ναι. Περισσότερο για να κάνεις γκίμπ τον άλλον. Πάμε τώρα τα True Finals. Να δούμε τώρα. Δεν υπάρχουν πολύ ενδιαφέρον που θα έχουμε. Πάνε σε Town and City. Town and City, το οποίο νομίζω βοηθάει τον Γιώτσο. Ναι, και εγώ. Άμα ο Γιώτσο το επέλεξε. Και εγώ πιστεύω ότι θα βοηθήσει. Όχι, ο Deer το επέλεξε, okay. Πιστεύω ότι τέτοιο. Το middle platform βοηθάει πολύ τον Γιώτσο. Αλλά τα side platforms που είναι αρκετά ψηλά δεν νομίζω ότι θα του κάνουν πολύ καλό. Νομίζω ο Deer ήδη παίζει πιο ψηφιακά από πριν. Ναι, βλέπουμε, εντάξει. Πολύ πιο πολύ spacing κάνει κιόλα. Ναι. Έχει καταλάβει, πιστεύω ότι εντάξει. Ένα misstep και τρώω 40% από τα κόμπο του Greninja, οπότε πιο έτσι κάθε... κάνει... event game. Ναι, πολύ event. Με offstage ο Deer θα το πάρει ο Γιώτσο. Ου, καλό το Abby, αλλά δεν σκοτώ. Αλλά δεν κάνει τίποτα. Εντάξει. Πολύ ωραίο φόνο από αυτό το throw σε fair. Καλό και αυτό μικρό κόμπο, ωραίο. Πιστεύω το πρόβλημα του Pit. Και ωραίο, κάνει steal το side B, αυτή τη φορά δεν τον πιάνει off guard. Έξυπνο, πολύ έξυπνο. Πιστεύω ότι κάνει punished. Αυτό θα δείχνει ότι ο Deer κάνει adapt. Πιστεύω ότι το μόνο πρόβλημα που έχει ο Dark Pit ή ο Pit σε αντίθεση με τον Greninja σε τέτοια περίπτωση είναι ότι το damage output του Greninja είναι πολύ ψηλότερο από αυτό του Dark Pit. Ναι. Δηλαδή. Π.χ. με κινήσω όπως το Fair και το Ups μας. Σκοτώνουν κατευθείαν. Ή γενικότερα και το upper. Ναι, με drag down uppers που έχει κάνει ο Γιώτσο και όλα αυτά. Παίρνει πολύ περισσότερο damage από κάθε combo. Παρά τον Deer, παρόλο που έτσι ας πούμε έχει πιο. Ναι, παίρνει πολύ περισσότερο. Έχει... Πιστεύω ότι γενικότερα ο Greninja έχει πιο effective punish game. Ναι, μάλλον. Και το Άμπερ δεν σκοτώνει. Πιστεύω και όλο σκοτώνει. Σκοτώνει τώρα, πολύ ωραίο. Ο Deer από ό,τι βλέπουμε έχει τώρα το advantage, όπως ναι. Είπα το πήρε σοβαρά. Πιστεύω ότι ο Deer τώρα όταν έκανε το throw, πίστευε ότι ο Γιώτσο θα κάνει DI-in, επειδή νόμιζε ότι θα ήταν forward throw και έκανε πάρα πολύ καλά capitalize πάνω στο throw. Ναι, σωστά. Δηλαδή το κατάλαβε κατευθείαν και λέει ο Deer. Ω! Κλεί καλά να ζει! Πώς ξέρει τόσο καλά, θα τον σκότωνε το σφτάει εκεί. Το έφερε even ο Γιώτσο. Με ένα καλό down spa στην άκρη απλώς. Βλέπουμε ο Deer είναι σαν να φτιάχνει ένα τοίχο από τα arrows, από τα reflects και όλα αυτά και ο Γιώτσο να προσπαθεί να έρθει μέσα. Προσπαθεί να σπάσει αυτό το τοίχο. Ναι. Πολύ καλό το άκουμα. Το trade κάπως χαλάει λίγο το combo του Deer και τώρα το παίρνει ο Γιώτσο και τρέχει. Και οι δύο χτύψουν ένας τον άλλον. Το Nair. Το Neutral. Το Arrow. Πολύ νωρίς έκανε το down smash. Καλό το Deer. Εντάξει, πιστεύω ότι ο Deer κάνει λίγο πίσ για kill move. Ο Γιώτσο δεν μπορεί να το πάρει με ένα καλό kill move. Ναι. Όπως και ο Deer. Ναι. Βλέπουμε εδώ πέρα, εντάξει. Τώρα είναι θέμα υπομονής, ποιος θα κάνει λάθος πρώτα. Ναι, πιστεύω ότι είναι έτσι, πάρα πολύ even κιόλας. Τώρα όχι και τόσο, είναι ο Deer of Stage, αλλά πέρα από αυτό. Παρά λίγο να πετύχει το grab. Το down smash, θα σκοτώσει. Δεν σκοτώνει. Δεν σκοτώνει. Ου, το grab. Forward throw, το σκοτώνει με forward throw. Πολύ ωραίο το γράμμα του ναι. Έμαθε τα, ότι κάνει τα side B. Φαίνεται ότι τα απέφυγε τα side B σε αυτό το παιχνίδι. Πιστεύω ενώ πριν έπεφτε για τα side B. Πιστεύω ότι ο Γιώτσο τώρα πρέπει να κάνει adapt και να μην κάνει έτσι τυχαία side B. Επειδή είναι κάπως σαν... Ναι. Είναι ένα μικρό gimmick. Θα σου παραδοθούμε λίγο. Είναι λίγο gimmick.
Το προηγούμενο set βοήθησε τον Τίρ να καταλάβει λίγο πώς παίζει ο Γιώτσο και τώρα ξέρει τι θα κάνει εναντίον του. Οπότε άμα θέλει ο Γιώτσο να νικήσει, πρέπει τώρα να κάνει ξανά adapt. Πρέπει να κάνει adapt στο adapt. Κάνει adapt στο adapt, ακριβώς. Λοιπόν, τώρα θα πάμε ξανά town. Οπότε φαίνεται ο Γιώτσο πιστεύει ότι μπορεί να πάρει games σε town. Και εγώ πιστεύω ότι απλώς ο Τίρις αυτό το game απλώς έπαιξε πάρα πολύ καλά και κάνει adapt σχεδόν όλα που έκανε ο Γιώτσο. Όταν πηγαίνεις στην διαπίστωση που έχασες, θα πει ότι πιστεύεις ότι είναι αυτός ότι μπορείς να παίξεις καλύτερα. Δικό μου ήταν αυτό που παραλίγο να σκοτώσει. Ήτανε πολύ καλό κόμπο. Άμα έχει πει τι άλλο να φέρει νερ, πάει ο Γιώργος, το χάσε. Ο Ντίρ κάνει πολύ καλά τα κόμπο αυτά με τα νερ. Ρε, πώς παίζει τώρα, ούτε ένα hit δεν έχει πάρει και έχει φέρει τον άλλον στο 70. Ναι. Εντάξει, πολύ έξυπνα παίζει και ο Ντίρ εκεί. Στο Legend τον είδαμε, που πέταξε το Arrow και μετά έκανε και fair. Πεϊτάρικο, πολύ τώρα. Μόλις θα πάει στο ledge, παραλύτως. Να κάνει το reflect, γιατί κόφει εκεί πίσω ο Γιώτσο. Πιστεύω ότι ο Γιώτσο τώρα πρέπει να καταλάβει ότι ο Deer κάνει πάρα πολύ τέτοιο side B για να φτάσει στο ledge άμα είναι στο ίδιο level. Πιστεύω ότι ακόμα ο Γιώτσο το διαβάσει και κάνει counter mess και κάνει counter απλώς, τότε θα είναι έτσι ένα πολύ καλό punch. Και το upper το παίρνει. Έχει αρκετό stock lead, το deal. Δεν έκανε skill percent. Τώρα με ένα ωραίο combo θα το πάει. Ναι, έτσι που πλέον τώρα ανεβάζει το percent του Γιώτσο. Απλά μένει υπομονετικός. Όπως είδες τώρα, απλά έμεινε στο shield και μπορεί να το κάνει πάνης με νερά το shield. Ναι, βλέπουμε εντάξει, ο deal laser focus. Ναι. Είναι τέτοιο. Είναι σαν ο Γιώτσο να πήρε αυτή τη έτσι. Πολύ ωραία το chance να νικήσει. Και τώρα ο Ντίρ είναι σαν το παίρνει από τα χέρια, σαν το κλέβει. Το μπάκερ σκοτώνει. Και το DI, το διάβασε ο Ντίρ. Σαν βιβλί. Βασικά δεν θα μπορούσε να έχει στείλει πολλά άλλα μέρη το, αυτό το throw. Αλλά ήξερε πού ακριβώς να πάει με το μπάκερ του για να το κάνει. Ξέρω πολύ δύσκολο comeback για τον Γιώτσο τώρα. Ναι, ο Γιώτσο δεν είναι αρισσάντα και είναι πολύ καλά. Και μόλις του το είπα παίρνει το stock, αλλά έχει ακόμα ένα να πάει που το κάνει even. Φαίνεται ότι νομίζω από τη λέω έχει χάσει λίγο την υπομονή του. Βλέπω ότι είναι λίγο πιο υπομονητικά. Τώρα απλά προσπαθεί να πηγαίνει να κόμπεται. Εντάξει, είναι πολύ καλά παίζουν όλοι. Έτσι και ο Γιώτσο τώρα δύσκολο να το παίρνει. Μπορεί, δεν είναι αδύνατο. Όχι, δεν είναι καθόλου αδύνατο. Αλλά είναι πολύ δύσκολο. Άμα έχεις προσέξει, ο Γιώτσο κάνει πάρα πολλά πάρη. Κάνει εκεί κάθε projectile που ρίχνει ο Τίρ, το έχει κάνει πάρη το Γιώτσο. Και εδώ κάθε. Δεν φαίνεται να κάνει πάνης μετά από αυτά τα πάρη. Με το άφημα πάει τώρα. Πάει με το άφημα. Φαίνεται ότι τον έκανε πραγματικά download. Οπότε πρέπει να ο Γιώτσο να κάνει ένα πολύ... πολύ μεγάλο adapt για να καταφέρει να νικήσει. Ένα λεπτό. Λοιπόν, Game 3, πάλι Town, μόνο Town βλέπουμε.
που ό,τι φαίνεται. Όπα, τι έρχεται. Πήγαν. Όχι, άρχισαν μόλις τώρα το game και πήγαν ξανά town, λέω. Και από ό,τι φαίνεται, ο Γιώτσο πράγματι πιστεύει ότι αυτή είναι η καλύτερη του πίστα και παρόλο που χάνει, μπορεί να τα πάει καλύτερα. Πιστεύω ότι αλλιώς, αλλιώς θα πήγαινε σε άλλη πίστα. Πιστεύω ότι είναι σχετικά καλή πίστα για το Greninja. Τώρα, δεν ξέρω κιόλας, δεν είμαι σίγουρος. Πιστεύω ότι ο Greninja θα έκανε benefit πιο πολύ από Small Bad. Πιστεύω ότι. Μάλλον. Εγώ από ό,τι ξέρω, τον βολεύει πολύ όταν δεν έχει platforms και η Town and City. Αυτό που το μάθω είναι που αλλάζει. Μετατρέπεται ναι, από FD, από διαφορετική FD σε πίστα με πλάτο. Τα οποία πλάτο μάλιστα δεν δίνουν και πολύ impact στο gameplay, επειδή δεν είναι μέσα ανάμεσα στο state, δεν είναι στο μέσο, είναι απ' έξω. Πιστεύω όμως ότι είναι και λίγο κακό για τον Γιώτσο η Town της FD. Αφού όσο θυμάμαι έχει το ψηλότερο ceiling σε όλες τις legal things. Ναι. Οπότε κάποιος μας δεν νομίζω να σκοτώνει πολύ. Ναι, έχει 197. Ενώ η Kalos είναι 190, η Smashville είναι 194. Α, ξέρεις και τους αριθμούς, ε. Τα είχα δει κάποτε. Τα είχα δει, τα είχα ψάξει. Τότε ναι, μάλλον είχε καλύτερη τύχη ο Γιώτσο άμα πήγαινε σε άλλο stage. Αντί να επέμεινε στο Town and City. Εντάξει, πούμε εδώ πέρα ο Dirk πολύ καλά διαβάζει και ο Βασίλη κάνει. Τα projectiles που θέλει να χρησιμοποιήσει. Ναι, τα projectiles, το πώς θα κάνει το ledge, θα σηκωθεί ο Γιώτσο. Γενικά ο Deer ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Γιώτσο πάει κατά την αρχή τώρα. Φαίνεται ότι ακόμα δεν τα έχει παρατήσει, ακόμα πολεμάει και τα πηγαίνει καλά. Βλέπουμε ο Deer όλη την ώρα κάνει το down throw bucket που δεν νομίζω να μπορεί να κάνει και πολύ DI να δει αυτό. Μάλλον κάθε φορά ο Γιώργος κάνει το ίδιο DI. Ναι, ή απλά ο Deer είναι πολύ καλό στο να το διαβάζει το DI. Πολύ καλό αυτό το Deer σε άψη μας, παραλίγο να σκοτώσει. Ναι. Πάει για άπερς μόνο που δεν το πετυχαίνει. Έχω την εντύπωση ότι ήθελε να κάνει να κάνει drag down. Τώρα όμως πέτυχε το Deer μας, το Deer άψη. Ναι. Ωραία, last talk για τον Γιώργο, πόση πλή. Βλέπουμε τώρα, last talk του Δουμουά. Ας μην είναι. Ναι, θα ήθελα να δω πολύ τον Γιώτσο να νικάει κανένα game ακόμα. Κι εγώ. Και ναι, προς το παρόν ένα καλό άψιμα θα μπορεί να τον σκοτώσει. Και να πάνε και οι δύο last talk. Αλλά πιστεύω ότι ο Ντύρου τώρα έβγαλε το τέρας από μέσα τώρα. Κάτι, ναι. Κάτι έκανε και τώρα παίζει απίστευτα. Δεν κάνει τίποτα super τρομερό ο Ντύρ. Απλά παίζει πολύ υπομονητικά και καλά. Ναι. Δεν κάνει ένα απίστευτο κόμπο ή κάτι τέτοιο. Ναι. Άμως κάθεται, περιμένει, βλέπει τα όπλα που κάνει ο Γιώτσο. Κάνει adapt, κάνει πάρα πολύ adapt. Ναι. Πιστεύω με ένα down throw bear το έχει πάρει ο Deer. Deer απλά κάνει safely recover με το reflector. Κάνει drift. Το πήρε ο Γιώτσο. Ωραία. Σε παρόμοια κατάσταση πριν από ένα ή δύο games και τα ο Γιώτσο πρέπει να παίξει πάρα πολύ προσεκτικά τώρα άμα θέλει να πάρει το game. Να προσέχει να μην το χτυπήσει ο Deer. Παρα λίγο να πετύχει το combo και να πάει πολύ καλά. Όπως βλέπουμε έχει πολλά kill options. Ωραίο shield. Εντάξει, τα πάμε. Δεν πεθαίνει τώρα. Κάνει εντελώς capitalize ο Deer, τα πάμε. Βλέπουμε. Παρα λίγο να πετύχει το δεύτερο άπρο ο Γιώργος. Πιστεύω θα είναι καλό κόμπο άμα το έχει πετύχει κιόλας. Παίζει να πεθάνει τώρα από backthrow, όχι δεν πεθαίνει. Άμα ήταν πιο κοντά στο λέει. Και αποφεύγει το άρο για να μην πεθάνει. Πολύ δύσκολο τώρα, επειδή πιστεύω οποιοδήποτε smash attack το σκοτώνει. Και ούτε ένα μισό κόμπο. Αλλά τώρα ο Deer έχει δύο, ο Γιώτσο έχει. Έτσι όπως το βλέπω, ο Γιώτσο μπορεί να κάνει το comeback. Να το! Όχι! Παρά λίγο να σκοτώσει. Έχει την max rage ο Γιώτσο, να το συνάμε αυτό. Ναι, μπορεί να σκοτώσει πιο νωρίς από ότι άμα δεν είδαν έτσι. Ο Άρο! Επήρε με το Άρο! Επιτέλου! Δεν το έχει πετύχει σχεδόν καθόλου, το πέτυχε τώρα. Και από ό,τι φαίνεται. Ναι, it paid off την τελευταία στιγμή και το πήρε. Συγχαρητήρια στον Deer, πραγματικά. Έπαιξε πολύ καλά στο τελευταίο σετ. Είναι εντυπωσιακό το πώς πήγε από το να τον κάνει 3-0 ο Γιώτσο να κάνει εκείνος 3-0 τον Γιώτσο.
δείχνει το πόσο κατάφερε να κάνει adapt. Και δεν μπορεί οποιοδήποτε να κάνει adapt έτσι. Αυτό δείχνει πόσο καλό παίκτη είναι. Αυτό. Γενικά πάρα πολύ ωραίο tournament. Πολύ hype και πολλά, πολλά upsets. Good stuff στον Γιώτσο πάντως. Έκανε τρελό run. Λοιπόν, νομίζω αυτό ήταν το tour. Εκτός άμα θέλει να γίνει κάποιο Thug Finals. Thug Finals, post game interview, question. Ναι, νομίζω θέλουν να κάνουν και post game interview. Άμα γίνει αυτό, θα επειδή παρόλο που έχασε ο Γιώτσο, θέλω να δω λίγο τι σκεφτόταν. Θα ήθελα να του μιλήσω. Ποιος θα μας πει άμα θα γίνει post game interview. Α, λέει ο SPN δεν κέρδισε, άρα δεν θα γίνει. Κρίμα, ήθελα να τον κάνω interview. Okay, μας κάνει. Λέει, ρωτάει σήμερα άμα να τον φέρει. Άμα τον φέρω, λέει. Εγώ θα ήθελα. Θα παίξει. Να, όχι. Θα θα μιλήσει τι. Να μιλήσουμε. Α, οκ. Να ξέρω να τον βάλω μέσα. Εγώ θα ήθελα, αλλά άμα... ή να κλείσουμε το stream. Όχι, να μην υπάρχει on stream το ίδιο. Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω άμα είναι να κάνουμε ή όχι. Άμα είναι, φυσικά και θα το αφήσουμε τελευταίο. Άμα είναι, φέρτε τον γρήγορα. Δεν ξέρω, να δούμε. Ωραία τα μάτσες λοιπόν. Πολύ hype το τελευταίο. Ήταν πολύ ωραίο. Όπως το έλεγα και στο Λαμάμπι, ήταν τέτοιο. Ο Deer έκανε. Έβαλε ένα τέρας από μέσα του. Στο δεύτερο σετ. Πραγματικά έπαιξε πολύ καλά. Εγώ κάτι πήγα μέσα για να το κλείσω τώρα. Να πούμε τα δύο, αλλά τώρα λέει ότι θέλουν να μπουν. Το ρώτησε σε DM, μισό. Περιμένουμε άλλο ένα λεπτό και βλέπουμε. Έτσι να βάλω ξανά το chat να φαίνεται εκεί. Και περιμένουμε λοιπόν. Περιμένουμε. Oh my god. Oh my god. Oh golly gosh. Oh golly cheapers. Jinkies. Diddly doodlers. Νομίζω για πρώτη φορά commentator τα εντάξει. Κάνατε και οι δύο πάρα πολύ καλή δουλειά. Θα έλεγα. Thanks, oh, we're amazing. Σου έκαμε λίγο practice τα English μας. Σου ένα πετύχει. Καλό chemistry. Νάτος πάλι. Ο πράκτορας. Μα είστε, τι να σας πω. Τι είπε. Εσύ δεν είσαι ο Τι, τι σκατά. Δεν είσαι ο Τι, ούτε ο Γιώτσο. Μισό έρχεται ο Guest Star, να είστε ευγενικοί, ε. Δεν θέλουμε σένα, φύγει από το call. Άντε καλά. Γιώτσο. Γιώτσο. Δε. Όχι, δεν ήθελε το interview, δεν το ήθελε. Έφυγε. Λολ. Hello. Ξαμπήκε. Γιώτσο. Γιώτσο. Muted. You are muted. Κάνει silent interview από ό,τι φαίνεται. Α, κάτσε, όχι, λέει ο SPN ότι έρχεται. Έρχεται, λέει, ήρθε, νάτος. Αλλά είναι muted. Νάτος, εδώ είναι ρε παιδιά, εδώ. Πρέπει να φτιάξει το push to talk απλώς. Πρέπει να φτιάξει το push to talk. Α, κάτσε, μήπως... πρέπει να του κάνει κάποιος on mute, δεν ξέρω. Δεν είναι server mute. Λέει, πρέπει να κάνεις push to talk. Λέει, πρέπει να κάνεις push to talk. You must make the push to talk. Push you must talk go now. To your settings. You must go to user settings, voice and video. Όχι, το κάνει τώρα, το κάνει. He's doing it. Okay, okay. Κάνει το ίδιο που κάνεις για τον Σέφλιν. Το έκανα, το έκανα. Interview gone wrong. Gone sexual. Πήγα μόλις από αυτό, gone sexual. One pilot, she hit me. He will never talk.
he will never talk. Ο ένας interviewer μας από ό,τι φαίνεται βάζει Devin. Yotro, press the push to talk button. Oh no, he's unmuted. Huh? Oh, hello? We did Yo, what is good? How do you feel about not winning but doing an amazing run? You did very well today. Who's Fuck, eating? Yotro died. Yotro's dead. Yotro died. I am eating. Fuck. Hello? Hello. Yeah. Hi. Okay, hi. Did I cut out? Come on, bro. Yeah. I said it felt pretty good. I felt like I started abusing this advantage from... You cut out again. I feel like I started abusing Deer's disadvantage a lot more than in Grand Finals than in Loser Semis. And I did lose the reset 3-0, but like it was still pretty close. So I do feel good about it. You also played really well in Grand Finals before the reset. And like before this, I never took a game off Deer. I think it was like 6-0 for him in game count. Set count, I mean. Yeah. Actually, crying. Also, you did a very good job beating Doberman, Anand, and Mimakos. Yeah, I could not beat Anand, but unfortunately, he was sandbagging, so I did. You think so? No, he always says he is not paying attention, and that's why he lost. Which emote are you planning on? Important questions right now. I don't know. I'm trying to think of something. Damn. Yeah. My finger keeps slipping off the push to talk button because I'm on mobile, so I can't just press the key. Can you switch it back to so voice activity? Should be fine. What? I'm just gonna keep it on push to talk. That's fine. Until Well, what else to say? I like we ask on interviews, bro. I like your use of side B in the sets generally. Yeah, I never noticed how strong that move actually is. You caught everyone off guard with it. Yeah, it is strong, but it's pretty situational. You didn't spam it. You only used it when it was the right time. It's like 20 frames of startup, so you can't really do anything with it except like get a read on a jump or an air dodge, and then you hit it. Or like when you're recovering. So it's pretty hard to edgeguard Greninja because of it. But you used it very, very well. Yeah. Yeah, also, those were some great matches. I was about to say that you were doing some very nice jab locks. From Ampers, they cannot take it on Wi-Fi. Yeah, it's probably much harder than Wi-Fi. Yeah, your opponent's game is extremely good. How you manage to just capitalize on any slight mistake, you manage to capitalize on it with a very good and an excellent combo. Well, yeah, like Greninja, he's very fast on the ground, so he can catch air dodges. Greninja is very fast on the ground, so he can catch air dodges, and he can also catch jumps because he has the second highest jumps in the game. Yeah, so he's very good at covering everything. Like, you can't really pick an option. Like some characters, you just pick an option out of hitstun, and they can't do much about it. But Greninja just punishes you for everything. Your movement was very good. You were applying pressure just by moving around your opponent.
Just by the empty hopping and dash dancing. Yeah, I don't know. Like, I think that's like one of my worst things. Oh. I'm trying to improve on it. Yeah. Your movement definitely helped you. Yeah, because Greninja doesn't have a very good grab, so he has to. He has to. Wait, when did I cut out? Okay, what was the last thing that I said? Greninja has to. He has to move around because his grab isn't very good. So if people just shield on him, he can't really just tomahawk grab them or dash grab them. So he has to use his movement more than Anyways, unless the other guys have questions, I think I'm done. Okay. Mm. Yeah, me too. Yeah, I think we're cool. Okay, guys, that was a great stream then. Goodbye. Please follow for us the tournament. On the socials. Fun. Please subscribe. Hit the bell, comment, like, and follow at Dr. Papa Phillips on Twitter. Yeah, do that. Yeah, that's true. Never forget Dr. Papa Phillips. Follow him. Okay. Follow him and you'll get by. Make sure to subscribe. Follow Yotsu on Twitter. Yes. Yes. What's your Twitter? FTC Yotsu, yes. Nice. Do that. Goodbye. 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 Alright then, goodbye everybody. See you next time. See ya.